είναι μια, είναι επτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά, είναι καταστροφή, είναι μαρτύριο, είναι καμμένη γη, είναι πληγές, είναι αν είναι επτά, είναι ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πάλι τα ίδια. Με κοψοχόλιασες, Χριστιανέ μου. Α, σε τρόμαξα κιόλας. Δεν μου λες μήπως σου χάλασε και το πανιστήρι. Το πανιστήρι, βρε άνθρωπέ μου. Τα άστρα κοίταζα. Είμαι ρομαντική εγώ. Ας τα ψέματα, πάλι τους απέναντι κοίταζες. Μέσα γρήγορα, μέσα, μέσα. Καλά, μη με σπρώχνεις. Χάλισες βρε Λουκά πάλι, τι να έκανα, βγήκα να πάρω λίγο αέρα. Και την προηγούμενη φορά λίγο αέρα βγήκες να πάρεις και παραλίγο να μας τρέχουν στα δικαστήρια. Αφού δηλαδή είχαν επικλέφτες, κανονικά θα έπρεπε να με ευχαριστούν. Κλέφτες με βαλίτσες ρε μέλπο μου, έτσι μπαίνουν στα ξένα σπίτια. Και πώς μπαίνουνε Λουκά μου, που τα βάζουνε τα κλοπινά, στις βαλίτσες τα βάζουνε στις τσέπες τους. Τι θα σε κάνω εγώ εσένα μου, αυτά τα ρημάδια τα αστυνομικά σε έχουν καταστρέψει. Με τις μπούρδες που διαβάζεις, βλέπεις παντού ενόχους, κλέφτες και δολοφόνους. Εμένα πώς δεν με έχεις υποψιαστεί ακόμα, απορώ. Μην το λες. Όταν κάνατε ανακαίνιση στο μαγαζί και έλειπε συνέχεια, μου είχαν μπει ψήλοι στα αυτιά μου. Μέλπο! Και παραλίγο να σε παρακολουθήσω, αλλά σώπιστε ο γιος σου, που μου είπε δεν ντρέπεσαι βρε μάνα. Και? Ντράπηκα. Το γιος σου, όχι εσένα. Μωρό μου, ήρθες? Αγάπη μου. Δεν σε κούρασε βλέπω το ταξίδι, διατηρείς τη δύναμη σου. Πάντα. Θα μου βάλεις ένα ποτό? Ό,τι θέλει το μωρό μου. Ας το αυτό, δεν χρειάζεται. Τρόμαξες, μωρό. Τι κάνεις, αγάπη μου, γιορτάζουμε κάτι. Τρεις μήνες ανεπανάληπτου, παθιασμένου και αφρίζοντα έρωτα. Μιχάλη, είσαι τρελός. Αλλά είμαι κι εγώ τρελή. Για σένα. Στην υγεία μας. Αγάπη μου. Σε εμάς. Και σου έχω και άλλη μια έκπληξη. Όχι, ρε Μιχάλη. Εγώ δεν σου φέρα... Τίποτα, τίποτα, δεν είναι τίποτα. Κάτι μικρό. Εντάξει, σου είπα ότι θέλω καινούριο αυτοκίνητο, αλλά δεν περίμενα να μου το απαντάρεις. Έλα, ξεκίνα. Δεν θα ξημερωθούμε εδώ πέρα. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Τι και άλλα, θα μου φέρεις και κανένα σπίτι να συναρμολογήσω. Ε?
Έλα, έλα, έλα. Να σε χώσουνε μέσα να ησυχάσουνε. Αμήν, Παναγία μου. Να δω ποιος θα σας προστατεύσει όταν θα έρθει αυτός με το τσεκούρι να σας ξεκάνει και εσάς. Α, θα μας ξεκάνει κι όλους εμάς μετά, ε. Όχι, θα σας αφήσει. Δεν υποφέρεσαι πια. Τι το θέλες, βρε αγάπη μου, και εσύ το τηλεσκόπιο. Ήδη με τα κιάνια αρκετά προβλήματα είχαμε. Πεθερούλα μου είναι, ρε Λενάκη. Αφού μου φέρετε τόσο καλά, να μην τις κάνω κι εγώ ένα δωράκι. Παραφέρετε, θέλεις να πεις. Ρε ζήλια έχουμε γίνει στη γειτονιά. Μην πω για τον πατέρα μου. Πόση υπομονή θα κάνει πια. Αχ, με βλέπω στα 30 μου. Παιδί χωρισμένων γονιών. Όλα πρέπει να τα δοκιμάζει κανείς. Γιώργο. Έλα, ρε μωρό μου. Έλα, ρε αγάπη μου. Πέσε να κοιμηθούμε. Πάρε με αγκαλιά. Κάνει ζέστη, ρε μωρό μου. Πέσε να κοιμηθούμε. Καλή νύχτα. Μιχάλη, καψόνια μου κάνει, θα σε σκοτώσω. Ε, τι θα γίνει, θα τα ανοίξει. Έχει τίποτα μέσα ή είναι άδειο. Δεν ξέρω, από σένα εξαρτάται. Μιχάλη. Σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Μπορούμε να πάμε μαζί και να πάρουμε κάποιο άλλο. Μιχάλη, τι είναι αυτό. Εντάξει, δεν είναι τόσο μικρό. Το κάνεις για δαχτυλίδι. Καλά, δαχτυλίδι είναι. Δεν χωράει αμφιβολία, αλλά... Για να είμαι ειλικρινής, ρε Μιχάλη, δεν περίμενα τέτοιο δώρο. Περίμενες αυτοκίνητο, ε. Όχι, δεν εννοώ αυτό, αλλά είναι πανάκριβο. Θέλω να πω, είναι πολύ νωρίς. 3 μήνες είμαστε μαζί. Είναι νωρίς. Για τέτοιο δώρο... Για να παντρευτούμε, εννοώ. Τι να κάνουμε. Παιδιά, σπιτιά, οικογένεια. Αυτά δεν κάνουν όσοι αγαπιούνται. Αγάπη μου. Αλήθεια, θες να παντρευτούμε. Όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Εσύ. Τι. Με θέλεις για άντρα σου. Όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Σιγά καλέ, ένα δαχτυλίδι είπαμε να τις αγοράσεις. Εσύ ξόδεψες πιο πολλά για τα κουτιά παρά για τη Βέρα. Για να δω. Να δω, Χριστιανέ μου. Α, έκτακτο, έκτακτο. Χάρμα δεν είναι τα πουλάκια μου. Αγαπιούνται πάρα πολύ και ας γνωρίζονται μόνο 3 μήνες. Αλλά τι μήνες ήταν αυτοί, ε. Με το που την είδε ο Μιχάλης έπεσε ξερός. Κάτι η ομορφιά της, κάτι αυτό το μυστήριο που βγάζει, του πήρε τα μυαλά. Η Μέλπο όμως δεν πέφτει τόσο εύκολα. Από 40 κύματα θα την περάσει. Αν η νύφη έχει λερωμένη τη φωλιά της, αμέσως θα το μυριστεί. Και έχει μια μύτη Μέλπο, όλα τα μυρίζεται. Να, δείτε και μόνοι σας. Δολοφόνε! Πάρτε την από μπροστά μου, θα τη σκοτώσω. Α, τον ακούσατε, είσαστε μάρτυρες. Αν δεν θα με φας εσύ, θα σε στείλω εγώ στη φυλακή, βρε. Τι λέτε μου, λιγμένα πενισκυρά μου. Ομολόγησε, βρε. Σκότωσε τη γυναίκα σου και την πέταξε στα σκουπίδια, τον είδα. Α, είσαι τρελή εσύ. Πού είναι ο άντρας να σε μαζέψει. Τον είδα, καλέ, σας λέω, σαν το φωνικό στο ρετυρέ. Τη χτύπησε, την έδεσε και μετά έστενε τη σακούλα των σκουπιδιών στα σκουπίδια. Τον είδα.
Και εγώ όταν την παραγεμίζω τη σακούλα, έτσι τη σέρνω. Και ο άντρας μου είναι ζωντανός. Πού να μην ήτανε. Άστε, κυρία Μαρία, είναι για δέσουμε γυναίκα. Γράψε μου 2 μπύρες για να φύγω. Α, θα το γιορτάσουμε κιόλας, ε! Πώς σου παλιά άνθρωπε! Πού την έχεις βρει την αδικό χαμένη, πού είναι! Τι γίνεται, Κώστα, πού είσαι τόση ώρα! Θα κρυώσω το φαγητό! Παναγία μου, βρικολάτες! Τι έκανε, λέει! Ορίστε, ευχαριστήθηκε στο δάμο Ρουλέγκο! Να το πτώμα σου. Ολοζώντανο. Ευχαριστήθηκε τώρα. Σου αρέσει που γίναμε το ρεντίκολο της γειτονιάς για άλλη μια φορά! Και καλά εμένα. Τα παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες. Το γαμπρό σου. Τι, εγώ, όχι, δεν. Μην ενοχλήσετε, μητέρα, κάντε δουλειά σας. Ορίστε, είναι ο μόνος που με καταλαβαίνει εδώ μέσα και δεν είναι και αίμα μου. Έρετσι και πάρε χαμπάρι ο Μιχάλης τα κατορθώματά σου. Μην του πεις τίποτα, σε παρακαλώ. Ακόμα θυμάται το ρεζιλίκι με το συμφοιτητή του που το κατήγγειλες για σατανιστή. Ας μη φόρα για τις νεκροκεφαλές. Α, λοιπόν, μπαμπά, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αυτή τη φορά θα λάβεις τα μέτρα σου. Δεν γίνεται να κυκλοφορώ και να με δείχνουνε. Λοιπόν, κομμένο το δελτίο ειδήσεων και να τις πάρεις τα βιβλία. Όχι, όχι, τα αστυνομικούλια μου, σας παρακαλώ, δεν έχω άλλη χαρά στη ζωή μου. Έχεις εμάς. Καιρός να ασχοληθείς λίγο και με την οικογένειά σου και να αφήσεις τους φόνους και τα μυστήρια για τους αρμόδιους. Καλά σου λέει η κόρη σου. Πήγαινε φέρε σακούλες. Θα πάρουν όλα πόδια από εδώ μέσα. Γιώργο μου, σε παρακαλώ, μην τους αφήσεις. Κουράγιο, μητέρα, κουράγιο. Να. Δέστε εδώ. Το πιάσανε το βιαστή με το ποτιστήρι. Πώς ήταν αυτό το ξαφνικό? Δεν με περίμενες, ε? Έλα να σε δω. Ψήλωσες, ομόρφινες. Αδυνάτησες. Έλα, μια χαρά είναι, μια χαρά. Τι μου κάνεις, ε? Διάβαζες, σε διέκοψα? Όχι, εγώ δεν διάβαζα. Θέλεις καφέ? Μπα, όχι, ήπια στην οικοδομή. Καμιά τυρόπιτα, κάνα κουλουράκι έστω. Όχι, ούτε τυρόπιτα, ούτε κουλουράκι, ούτε τίποτα. Σου έχω νέα. Τι νέα? Έγινε κανένα φωνικό στην πολυκατοικία. Άσε τα φωνικά, ρε μάνα. Ετοιμάσου για γάμο. Ποιανό? Του Κουτρούλη. Ποιανό, ρε μάνα? Το δικό μου. Παντρεύομαι. Παντρεύεσαι, χωρίς να το πεις τη μάνα σου. Έλα, ρε μανούλα, μην κάνεις έτσι. Θα δεις, είναι υπέροχο κορίτσι. Η Ίρινα είναι καταπληκτική, θα την αγαπήσεις. Πώς την είπες, Ίρινα? Ρουμάνα θα πάρεις. Έλα, ρε μάνα, Ελληνίδα είναι. Ίρινα, γράφτε με ήττα και σημαίνει ανοιξιάτικη. Μάλιστα. Τι άνοιξε και τι χειμώνας. Χάθηκαν τόσα ονόματα, παιδάκι μου. Σούλα, Σοφία, Μαρία, έστω, Πέγγι. Ήρινα. Άλλο κι αυτό. Χίπηδες ήταν οι γονείς της. Μη σου ξεφύγει τίποτα όταν έρθει, γιατί η Ήρινα είναι ορφανή. Ορφανή, ε. Μάλιστα. Και πόσο καιρό την ξέρεις αυτή την ανοιξιάτικη? Ήρινα, ρε μάνα, Ήρινα. 3 ολόκληρους μήνες. Ναι, μάλιστα. Αφού είναι 3 ολόκληροι, ολοκληρωθήκαμε. Και γιατί μας την έκρυβες τόσο καιρό? Έκπληξη ήθελες να μας κάνεις? Θέλαμε να έρθουμε, αλλά η Ήρινα είναι αεροσυνοδός. Τι είναι? Αεροσυνοδός. Παναγία μου, θα λιποθυμίσω. Φέρε νερό. Έλα, νερό. Ρε μάνα, μην κάνεις έτσι. Αεροσυνοδός είπα του, είναι, όχι. Ναι, το ίδιο είναι. Άκου τη μάνα σου. Ναι, καλά, λέγει ό,τι θέλεις. Η Ήρινα είναι αξιοθαύμαστη με όλα αυτά που έχει περάσει. Τι έχει περάσει, αγοράκι μου, ηλαρά, μαγουλάδες, κοκκίτι, τι έχει περάσει, σύμφυλη? Έχει χάσει την οικογένειά της, έχει χάσει τον άντρα της. Τον ποιον? Τον άντρα. Η Ήρινα είχε ξαναπαντρευτεί, αλλά ο άντρας της πέθανε. Από τι? Ξέρω εγώ, δεν βρήκανε ποτέ. Μια σπάνια πάθηση. Έτσι, ε. Αδιευκρίνεις τα αίτια θανάτου. Δεν μου λες, ο Μακαρίτης είχε λεφτά? Ναι, ρε μαμά, είχε λεφτά, τώρα τι σημασία έχει αυτό? Α, δεν έχει. Με ένα γιο τον έχω. Θα μου τον φάει άνοιξη. Έλα, τώρα λες βλακίες. Άντε.
Πρέπει να φύγω να πάω στην οικοδομή, ναι. Να πας. Και το Σαββατοκύριακο που θα έρθουμε θα δεις. Θα την αγαπήσεις σαν κόρη σου. Πού έμπλεξες, παλικάρι μου, πού έμπλεξες. Αλλά ευτυχώς που έχεις τη μάνα σου. Αν δεν θα την αφήσω να μου τον πάρει την οχιά. Ναι, σου λέω, καταχάρηκε. Ανυπομονεί να σε γνωρίσει. Αλήθεια. Αλήθεια. Κι εγώ φοβόμουν ότι μπορεί να της ερχόταν λίγο ξαφνικό. Ξαφνικό, τι ξαφνικό, μα τα ξαφνικά είναι που αρέσουν στη μητέρα μου. Ωραία. Τι να της πάρω τώρα που θα πάμε πρώτη φορά στο σπίτι, να της πάρω κάτι, μην πάω μάδια χέρια. Πάρ' της ό,τι θες αγάπη μου, ξέρω εγώ. Εκτός από αστυνομικά βιβλία. Γιατί, τα φοβάται? Όχι, απλώς την επηρεάζουν λίγο παραπάνω από το κανονικό. Είναι μαύρη χείρα, σας λέω. Κόβω το κεφάλι μου. Κόφτο ρε Μέλπα μου, να ησυχάσουμε. Ακούς εκεί να βγάλεις το κορίτσι του γιού σου μαύρη χείρα. Εσύ ούτε που την ξέρεις την κοπέλα. Όχι και κορίτσι. Έχει ήδη ένα γάμο και ένα νεκρό στο ιστορικό της. Με συγχωρείτε. Όταν λέμε μαύρη χείρα εννοούμε. Γυναίκα ράχνη, παιδί μου, δεν έχεις δει την ταινία. Είναι αυτές που παντρεύονται ένα πλούσιο άντρα, τον ξεκάνουν στα γρήγορα, τον κληρονομούν και μετά πάνε στον επόμενο. Είναι επίσης και κάτι αράχνες. Μαύρες. Όχι, πράσινες με βούλες. Τώρα αυτό είναι το θέμα μας, ρε Γιώργο. Λοιπόν, μαμά, σε προειδοποιώ. Μην τυχόν και μας κάνεις ρεζίλη στην κοπέλα, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Ούτε εγώ, ούτε ο Μιχάλης. Εντάξει, να τον αφήσουμε να τον φάει λάχανο η επιτίδια. Χαλά, εγώ χατήρι στα παιδιά μου. Και στο κάτω-κάτω, ρε Μέλπο μου, σιγά το λεφτά το γιο σου. Δεν βλέπεις, ουρά κάνουν οι μαύρες χείρες να τον ξεκάνουν. Τι να το πάρει η κοπέλα. Δεν μου λες, το οικόπεδο που του γράψαμε στο κοπανάκι λίγο είναι, ε? Δύο στρέμματα και γωνιακό. Ένα για τον καθένα τους. Συγγνώμη. Και το κατάστημα ηλεκτρικών στην Πατησίων μπορεί να το έχει βάλει στο μάτι κι αυτό. Καλά, ε. Και πού να δει και το φουσκωτό στο λιμανάκι. Θα μας ξεκληρίσει. Πάντως έχω ένα προαίσθημα ότι θα τους αγαπήσω πολύ τους δικούς σου. Ξέρεις τώρα πώς είναι για μένα. Να βρεθώ σε μια οικογένεια. Και η δική μας οικογένεια. Τόσα παιδιά θα κάνουμε. Εσύ θα φτιάξεις ένα μεγάλο σπίτι και θα το γεμίσουμε παιδιά. Και θέλω να ξέρεις ότι αν θέλεις να συνεχίσεις να πετάς, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν θέλω. Το έχω αποφασίσει, κουράστηκα. Θέλω να νιώσω στέρεο έδαφος κατά τα πόδια μου. Το έχεις. Η μαύρη χείρα χαμογελούσε σατανικά, καθώς πασπάλιζε με αρσενικό το τσάι του ανυποψίαστου συζύγου της. Μία ή δύο κουταλιές ζάχαρη, Ρόμπερτ, ρώτησε ήρεμα το μελλοντικό θύμα της. Σύντομα, άλλος ένας θάνατος από αδιευκρίνιστα αίτια θα απασχολούσε τα λαγωνικά της Scotland Yard. Γεια σας! Καλώς το! Γεια σας! Η μαύρη χείρα είναι πανέμορφη. Γοητεύει τους πάντες στο πέρασμά της. Λες το πάρω αυτό? Όχι, εντάξει. Αλλά μην την αφήσετε να σας ξεγελάσει. Η μητέρα μου, η Μέλπο. Σαν την αράχνη κι αυτή, αν σας πιάσει στον ιστό της, σας περιμένει μόνο ο θάνατος. Όχι, δεν θα με ξεγελάσει εμένα. Τι είπες, μητέρα? Τίποτα, αγόρι μου, κάτι σκεφτόμουν. Με ξεγέλασε ο Μανάβης, τα ρέστα. Ο Κυριώργος, είσαι σίγουρη, βρε μαμά? Έλα τώρα, μην το κάνουμε και θέμα. Έχουμε και μουσαφύρισα. Τι θα σε κεράσουμε, Ρινούλα? Η Ειρήνα το λένε το κορίτσι, Μέλπο μου. Εντάξει, Λουκά μου, με μπερδεύουν τα ξενικά ονόματα. Λοιπόν, τι θα πάρεις, καφέ, τσάι, αρσενικό? Ένα καφέ θα τον έπινα, ευχαρίστως. Μάλιστα, θα τον έπινε, ζαχαρίτσα? Όχι, όχι, σκέτο, αν γίνεται. Ξέρεις εσύ. Καλώς ήλθες στην οικογένειά μας και στο σπίτι μας. Καλώς σας βρήκα. Γεια μας. Εμάς μας βρήκε κακό. Άιντε με το καλό, να δω κι εγώ ένα εικονάκι. Κούνια ψοκόναγε. Μα τι μουρμουράς τώρα, βρε μαμά? Τίποτα, λέω, έχετε εσείς σειρά. Εμείς την παραχωρούμε τη σειρά μας. Κάντε δουλειά σας. Όλα στην ώρα τους. Αυτό λέω κι εγώ, βρε Μιχάλη μου, βιάζεται ο πατέρας σου. Εξάλλου η Ειρηνούλα μας είναι αεροσυνοδός που θα το μεγαλώσει το παιδί στο αεροπλάνο. Κοιτάξτε, πολλές γυναίκες τα καταφέρνουν μια χαρά. Αλλά εκτός από αυτό, εγώ δεν ξέρω αν σας το είπε ο Μιχάλης. Σκοπεύω να αφήσω τη δουλειά μου. Βέβαια, με το θύμα που βρήκες.
Θέλω να είμαι μητέρα full time. Τι είναι αυτό, απορρυπαντικό? Αμάν βρε μαμά με τα αστιάκια σου. Να μην πω κι εγώ κανένα αστείο. Να ξεθαρεύσει και η Ειρηνούλα μας, να νιώσει έτσι πιο άνετα. Μην το λέτε, εγώ νιώθω ήδη πάρα πολύ άνετα μαζί σας. Και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που με δεχτήκατε στην οικογένειά σας. Τι θα ευχαριστήσεις, κορίτσι μου, η χαρά είναι δική μας. Έτσι δεν είναι, μέλπο μου? Βέβαια, δεν με βλέπεις τι χαρές κάνω. Τη χαρά μου κοντεύω να πετάξω. Στις χαρές μας, λοιπόν. Γεια μας, γεια μας. Γίνεται εσείς να πιείτε καφέ με τους άλλους, εδώ πλύνω εγώ τα πιάτα. Όχι, κορίτσι μου, στο σπίτι μου να σε αφήσω να πλύνεις πιάτα. Σας παρακαλώ πολύ, να το νιώσω κι εγώ σπίτι μου. Καλά, αφού επιμένεις να μην σου χαλάσει το χατήρι. Κοτζάμα Ράχνιχε, ζωγραφισμένη στον νόμο της, την είδα. Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Αυτή είναι η γυναίκα Ράχνη. Και ο γιος του Μινά, δηλαδή, που έχει στον μπράτσο του τον παπά, τι σημαίνει, ότι τρώει πολύ σπανάκι? Καλά, κορόιδευε εσύ. Εγώ όμως θα την ξεμπροστιάσω. Μέλπο, άλλαξε τροπάρι, γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Αντί να ευχαριστήσει τον Θεό που ο γιος μας βρήκε μια τέτοια κοπέλα και τόσο καλό κορίτσι, εσύ κάθεσαι και τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Να δούμε ποιος θα φάει ποιον εδώ μέσα. Μέλπο! Καλά, μη σηκίζεσαι, Λουκά μου, και σου ανεβαίνει και η πίεση. Άντε, καληνύχτα, κοιμήσου εσύ. Αχ, και να δούμε. Θα μας βρει το ξημέρωμα ζωντανός. Αχ, Θεούλη μου, θα βλέπω. Μιχάλη, τώρα μη θυμώσουμε αυτό που θα σου πω. Έχω την αίσθηση ότι η μαμά σου δεν με πολύ συμπάθησε. Έλα ρε μωρό μου τώρα, εντάξει, παντρεύει το γιο τους και αισθάνεται ότι απειλείται, αυτό εννοεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Και όχι, είναι πολύ συμπαθητική η μαμά σου. Είναι πολύ. Απλά αισθάνθηκα λίγο άβολα. Μου είναι ζήτημα χρόνου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει ένα κόλλημα με τις αεροσυνοδούς. Ναι. Ναι, ξέρεις, επί Χέρφιλ τράβηξε πολύ μεγάλο ζόρι. Άκουγε Μάργαρετ και έτρεχε το δάκρυ κορόμιλο. Από τότε, όποτε ακούω αεροσυνοδός, κάτι παθαίνει. Εντάξει, ευτυχώς θα αλλάξω επάγγελμα. Έλα ρε μωρό μου, σου λέω, είναι ζήτημα χρόνου, θα σε συμπαθείς. Τι θα σε συμπαθείς, θα σε λατρέψει. Το μωρό μου είναι ξελάτρευτο. Εγώ την κοίταγα. Εκείνη με έτρωγε με τα μάτια της. Αεροσυνοδός, παιδί μου, τι περιμένεις? Αυτή σου έβαζε κρασί κάθε τρεις και λίγο. Μα να την αφήσω μάδιο ποτήρι. Και το πιάτο που της το γέμιζε συνέχεια. Μα να την αφήσω μάδιο πιάτο. Μπα. Τι μας λες, ρε Γιώργο, από πότε μας έγινες υπότης? Γιατί τη γυναίκα σου ούτε ένα ποτήρι νερό δεν αξιώνεσαι να της φέρεις. Α, κατάλαβα. Γεια σε τις βούρτσες και έλα εδώ. Όχι. Έλα εδώ, βρε κουτό. Έλα εδώ, βρε. Έλα εδώ, έλα. Βρέσι. Έχω εγώ μάτια για άλλη γυναίκα εκτός από τη γυναικούλα μου. Και τότε... γιατί δεν θέλεις να κάνουμε ένα παιδάκι? Γιατί είπες ότι παραχωρούμε τη σειρά μας? Περίμενε λίγο ρε μωράκι μου, αφού τα έχουμε πει αυτά. Να πιαστούμε πρώτα στην αγορά, να γίνουμε και το πρώτο όνομα στην πιάτσα και θα έρθει και το παιδάκι. Δεν κάνουμε τώρα μια πρόβα? Νονάρι μου εσύ. Θα χύναμε λιγάκι ή είναι η ιδέα? Ρε να χαθείς γελίε, το μάτι σου έχει παχύνει που τόση ώρα έτρωγε στην Ήρινα με τα μάτια. Νομίζεις πως δεν σε είδαμε? Απορώ ρε παιδιά πως έχει ξεφύγει της Μέλπος, που είναι και σπουδαία ντετέκτιβος γνωστό, έτσι. Κοίτα. Καλημέρα. Πώς κοιμηθήκατε σήμερα? Πολύ καλά. Γιατί εγώ, Ειρηνούλα μου, έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Εσύ πώς κοιμήθηκες? Κι εγώ πολύ καλά κοιμήθηκα. Κι εγώ έχω τη συνείδησή μου καθαρή, ξέρετε. Και εξάστερη. Τόσο πρωινή είσαι πάντα? Ναι, συνήθως έχω συνηθίσει και από τη δουλειά. Την οποία, βέβαια, όπως σας έχω πει, σκοπεύω να αφήσω. Θα πιεις καφεδάκι?
Γι' αυτό έχω έρθει. Και θα φτιάξω και για τον Μιχάλη ένα που έχει ξυπνήσει και τον περιμένει. Μπράβο, μπράβο. Να σου δείξω τότε. Όχι, μην ενοχλήσετε. Εντάξει, θα τα βρω όλα εγώ. Έχει γαλλικό από ό,τι βλέπω. Ναι, και η ζάχαρη είναι εκεί. Εσύ τον πίνει σκέτο, αλλά ο Μιχάλης τον πίνει γλυκό. Το ξέρω αυτό. Τόσες φορές του έχω φτιάξει καφέ. Αμάν. Πάλι καλά που ζει το παλικάρι μου. Καλά! Τι βάζει το καφέ του παιδιού μου, Εμείς κυρία Μέλπο μου. Ζαχαρίνη είναι. Ζαχαρίνη, στιγνίνη, όλα δηλητήρια είναι. Ο Μιχάλης τον καφέ του βάζει ζάχαρη. Ναι, αλλά τώρα τελευταία ξέρετε ο Μιχάλης προσπαθεί λίγο να προσέξει τη διατροφή του. Ναι, τη διατροφή του την προσέχει, τη ζωή του δεν ξέρω. Συγγνώμη που άργησα, μωρό μου. Είχα ένα μικρό ατύχημα. Τι πήγες και έκανες, μωρό μου. Σπίτι μου, είμαστε κανονικά. Εγώ πρέπει να σου φέρνω πρωινό στο κρεβάτι. Εντάξει, αγάπη μου, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Άλλο με απασχολεί εμένα. Γιατί τι έγινε? Η μητέρα σου. Τι μητέρα μου? Τι, πήγα να βάλω ζαχαρίνη στον καφέ. Και ξέρω ότι την έπιασε, παράκρουση την έπιασε, δηλαδή μόνο που δεν με επιτέθηκε. Αχ, ρε μάνα. Κλασική Ελληνίδα μητέρα! Μην τυχόν και δεν πάρω 5.000 θερμίδες την ημέρα. Μπορεί να ήταν και ιδέα μου. Άστο. Τι θα κάνουμε σήμερα, πάμε για καμιά βουτιά? Βουτιά. Βουτιές. Να πάρω κάτι τηλέφωνο στο γραφείο και μετά είμαι όλος δικός σου. Εντάξει, να βάλω κι εγώ το μαγιό μου και σε περιμένω στον κήπο. Ωραίο μαγιό. Σε τρόμαξα. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Όχι, όχι, δεν φταίσαι εσύ. Απλά δεν σε είδα. Και ωραίο τατουάζ. Τι να σημαίνει άραγε? Τι να σημαίνει δηλαδή? Απλά ότι έκανα πολλές βλακίες στα νιάτα μου αυτό. Εγώ νομίζω ότι σου πηγαίνει πολύ. Μια τόσο όμορφη γυναίκα θα μαζεύει πολλά θύματα στον ιστό της. Είσαι κι εσύ σαν την αράχνη επικίνδυνη. Γιώργο, νομίζω ότι με υπερτιμάς λίγο. Ναι. Εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι με υποτιμάς? Η Ελένη πού είναι? Δεν θα την πάρεις να πάτε για καμιά βουτιά? Μα, είμαστε μέρες εδώ εμείς. Τα έχουμε χορτάσει τα μπάνια. Σε άδεια? Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν ξέρει από άδειες. Με τι ασχολείσαι, αλήθεια? Εισαγωγές παιχνιδιών. Τώρα φτιαχνόμαστε. Ωραία δουλειά. Πολύ ωραία δουλειά. Θα πρέπει να κάνεις τα παιδάκια χαρούμενα. Αυτό να λέγεται. Πολύ χαρούμενα. Αν έχεις ποτέ να ψωνίσεις για κανένα παιδάκι, παίρνω από την εταιρεία. Θα χαρώ πολύ να σε εξυπηρετήσω. Εντάξει, ευχαριστώ. Θα το έχω υπόψη μου. Να το έχεις. Τι γίνεται, Γιώργο? Καλά. Καλά, καλά. Εδώ τα λέμε με την Ήρινα. Ωραίο όνομα, Ναι, ναι. Άντε, πάμε. Πάμε, Ρώμα. Φύγαμε. Γεια χαρά. Γεια χαρά, καλό μπάνιο. Δούμε τι θα δούμε. Τι λαδράκι θα πιάσουμε? Το λαγωνικό εν δράση. Καμαρώστε το. Εδώ, Ηρακλή, που αρώ. Να το, ορίστε. Να το. Α, και μια που ήρθαμε να πάρω και το δεύτερο μαγιό μου να έχω να αλλάξω. Αμάν ρε, μωρό μου, βραδιάσαμε. Αλλά σου λέει. Τι έγινε τώρα, φράκαρε? Έλα ρε, μωρό μου, τι το θες το δεύτερο μαγιό, πάμε να φύγουμε τώρα. Αλλά σου λέει, καλέ, τι το θες το δεύτερο μαγιό, μην κρυώσει η κυλίτσα σου. Εσύ έτσι κι αλλιώς κοιλιά δεν έχεις. Κρυώσει η κοιλιά μου, μωρό μου, έλα να με βοηθήσεις μια στιγμή. Όχι, έλα, έλα. Ηρακλή, μας πιάσανε. Κυρία Μέλπο. Μαμά, τι κάνεις εδώ? Κουκιάς παίρνει. Καλώς τα παιδιά. Πολύ γρήγορα γυρίσατε από το μπάνιο. Μαμά, τι κάνεις μέσα στην ντουλάπα μου? Τι κάνω, παιδάκι μου, τι μπορεί να κάνω μέσα σε μια ντουλάπα? Έλα μου, ντε, είμαι πολύ περίεργος να μάθω. Να, τις ναφθαλίνες έβαζα, τις ναφθαλίνες, γιατί αν δεν ήμουν κι εγώ εδώ, θα σας έτρωγε ο σκόρος. Να δούμε ποιος θα φάει ποιον εδώ μέσα. Αυτό λέω κι εγώ. Μιχάλη, πάμε εμείς για το μπάνιο μας. Δίκαιο έχει η Ήρινα.
Πηγαίνετε, παιδάκια μου, μην χάσετε τον ήλιο. Μας αφήνεις λίγο μόνος με τη μητέρα μου? Ναι, βέβαια. Γεια σας. Τα λέμε μετά. Ωπω! Γυαλίζει το μάτι του αυτού. Να δεις, δεν το χαψε αυτό με τις ναφθαλίνες. Δεν το πιστεύω. Δεν το χωράει ο νους μου. Η ίδια μου η μάνα να μπαίνει σαν τον κλέφτη μες στο δωμάτιό μου και να ψαχουλεύει τα πράγματα της γυναίκας μου. Δεν ψαχούλευα, Μιχάλη μου, τακτοποιούσα. Κοντζά μου σαφήρισα μου κουβάλισες να μην ελέγξω αν είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Και γι' αυτό κλείστηκες μέσα στην ντουλάπα. Μιχάλη μου, δεν ξέρεις μια τρομάρα που πήρα. Έκλεισε ξαφνικά η πόρτα και έμεινα μέσα στα σκοτάδια. Καλά που ήρθατε. Μάνα, έχεις ξεπεράσει κάθε όριο. Δηλαδή, τι περίμενες να ανακαλύψεις μέσα στα πράγματα της γυναίκας μου? Όπλα! Ναρκωτικά! Ρουκέτες! Μιχάλη, πρέπει να μιλήσουμε. Ανησυχώ για σένα. Κινδυνεύει η ζωή σου. Κι εγώ ανησυχώ για σένα, μάνα, δεν είσαι καθόλου καλά. Μιχάλη μου, δεν καταλαβαίνεις. Έχεις μπλέξει με τη γυναίκα αράχνη, τη μαύρη χείρα. Έλα, Χριστέ και Παναγία, λυπάμαι που θα σου το πω, μανούλα μου, αλλά μήπως πρέπει να δεις έναν ειδικό? Εσύ πρέπει να ξεστραβωθείς, που σε έχεις τραβώσει έρωτας και δεν καταλαβαίνεις που έχεις μπλέξει. Η Ειρήνα είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί και δεν θα σε αφήσω να μου το χαλάσεις όσο και αν σ' αγαπάω. Παιδάκι μου, αυτή σε θέλει για τα λεφτά σου. Είδες τι έγινε με τον προηγούμενο? Από αδιευκρίνιστα αίτια θα πας κι εσύ. Ναι, βέβαια, η Ειρήνα σκότωσε τον άντρα της, του πήρε την περιουσία και δουλεύει από χόμπι. Για κάλυψη. Σε πληροφορώ ότι η Ειρήνα αποποιήθηκε την περιουσία του. Έτσι σου είπε, κακομοίρη μου. Και παρεπιπτόντως, κυρία Μέλπο, τι βιβλίο διαβάζουμε αυτή την εποχή? Κάτι σχετικό. Τη μαύρη χείρα του Ζορζ Ντιμπουά. Κατάσχετε, πού το έχεις? Πώς φέρεις έτσι τη μάνα σου, βρε? Εσύ να αφήσεις τις βλακίες, γιατί θα σκοθώ να φύγω από εδώ μέσα και θα ξαπατήσω το πόδι μου. Και θα σκεφτώ πάρα πολύ αν θα σε αφήσω να δεις το εγγόνι σου. Συγγνώμη, ρε παιδιά, πώς τα φοράνε αυτά τα πράγματα? Αχ, κοίτα μωρέ, η κακομοίρα, σαν βρεγμένη γάτα είναι. Τώρα εδώ που τα λέμε, το παρατράβηξε και αυτή το σκηνή. Τα χρειάστηκε όμως τώρα και προβλέπω αλλαγή πορείας. Ή τουλάχιστον έτσι θα θέλει να νομίζουμε. Κουράζεσαι, κορίτσι μου? Ναι, τι κάνετε? Σου φτιάξα καφεδάκι, σου φέρω και γλυκό κουταλιού πορτοκάλι, δικό μου σπιτικό, να δοκιμάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ειρήνα, μπορώ να καθίσω? Και βέβαια μπορείτε, το ρωτάτε. Ξέρεις, Ειρήνα, φοβάμαι ότι με έχεις παρεξηγήσει. Εγώ, γιατί το λέτε αυτό? Ξέρω τι λέω. Δεν σου φέρθηκα και πολύ καλά. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Ναι, μου ήρθαν λίγο ξαφνικά τα μαντάτ. Καταλαβαίνω, μη συνεχίζετε. Καταλαβαίνω. Όπως και να έχεις, σου ζητάω συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που τα είπαμε. Γιατί και εγώ είχα την εντύπωση ότι δεν με πολύ συμπαθούσατε. Πάνε τώρα αυτά, περασμένα, ξεχασμένα. Και ό,τι θέλεις για το γάμο, εγώ θα βοηθήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια στα χέρια σας, είναι υπέροχο το γλυκό. Να είσαι καλά, κοπέλα μου. Στο λαιμό να σου κάτσει. Πού είναι οι άλλοι? Πήρανε για ύπνο? Ναι, μάλλον. Γιώργο. Τι? Έλα, κάτσε. Κοίτα το φεγγάρι. Αχ, τι όμορφη νύχτα. Είδες πουθενά τα τσιγάρα μου? Γιώργο. Ναι. Έλα να κάνουμε μια τρέλα, όπως παλιά. Άσε μας, ρελενίτσα. Για τρέλες είμαστε βραδιάτικα. Τι σε έπιασε? Έλα, με έπιασε. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Πάμε κάτω στην παραλία να ξαπλώσουμε, να πιούμε κρασί, να δούμε το φεγγάρι. Γιατί από εκεί είναι διαφορετικό? Έλα, ρε Γιώργο, γιατί κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις? Ρε κορίτσι μου, είμαι πτώμα. Όλο το απόγευμα ήμουνα στην αποθήκη. Είχαμε παραλαβεί καινούριο εμπόρευμα. Μην κοιτάει εσύ που κάθεσαι όλη μέρα. Χίλιες φορές σου έχω πει να έρχομαι να βοηθάω. Εσύ δεν με αφήνεις. Ελένη, μην ανοίξουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
Μισό. Ναι. Τι είναι. Τέτοια ώρα. Με τους άλλους εννοήθηκες. Όχι, όχι, μην το συζητάς. Θα έρθω εγώ από εκεί για να το κανονίσω. Έλα, γεια. Τι έγινε. Τα ίδια, πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω στην αποθήκη. Τώρα, τέτοια ώρα. Το εμπόρευμα που παραλάβαμε το απόγευμα βγήκε λατωματικό. Πρέπει να πάω να δω τι θα γίνει. Καλά, δεν μπορεί να περιμένει μέχρι αύριο το πρωί. Σήμερα θα τα πουλήσετε τα παιχνίδια. Άσε με, ρε Λενίτσα. Άσε με, ρε Λενίτσα, αφού δεν ξέρεις από δουλειές. Λες να έχω καμιά όρεξη να τρέχω βραδιάτικα. Γεια. Γεια. Ξυπνιά είσαι. Και έλεγα πως είχατε πέσει όλοι για ύπνο. Ήρθα να πιω λίγο γάλα. Δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Ναι, ούτε εμένα με έπαιρνε ο ύπνος. Και κάθομαι εδώ πέρα και κοιτάω τις πτήσεις μου. Για την άλλη εβδομάδα. Εσύ τουλάχιστον έχεις τη δουλειά σου. Ελένη, είσαι καλά. Όχι, δεν είμαι καλά. Έχουμε πρόβλημα με τον Γιώργο. Αλώσατε. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αυτό είναι ο γάμος μου. Τώρα τελευταία όμως έχω την εντύπωση ότι με απατά. Βρε Ελένη, μήπως είναι η ιδέα σου. Τι έγινε, σου είπανε κάτι. Είδες κάτι εσύ, κάτι ύποπτο ας πούμε. Πολλά. Τηλεφωνήματα μέσα στη νύχτα, ξαφνικές συναντήσεις, μισόλογα. Τίποτα πρωτότυπο. Να και τώρα ήταν και καλά κουρασμένος. Τον παίρνουν τηλέφωνο από τη δουλειά και φεύγει τρέχοντας. Δουλειά είναι αυτή τώρα. Μπορεί να έτυχε και κάτι απρόοπτο. Μπορεί. Να σου πω. Δεν σε παίρνει ύπνος, δεν με παίρνει ύπνος. Θες να βάλουμε κάτι πάνω μας και να πάμε στην παραλία μια βόλτα. Να φάμε και ένα παγωτό. Ε? Ή να πιούμε ένα ποτάκι, ό,τι θες εσύ. Πάμε. Σε ευχαριστώ, βρε Ειρήνα, να είσαι καλά. Αλλά δεν έχω όρεξη. Να θα κάτσω λίγο εδώ, θα ηρεμήσω και θα με πάρει ο ύπνος. Αλλά μην ανησυχείς για μένα. Εντάξει. Όπως θες εσύ, πάω κι εγώ να ξαπλώσω τότε. Δεν κοιμάται κανείς αυτό το σπίτι. Αχ, και εσύ αϊπνίες, μαμά. Και να θέλω μπορώ να κοιμηθώ. Ο πατέρας σου ροχαλίζει σαν ατμομηχανή. Εγώ σας καληνυχτίζω και τις δύο. Θα τα πούμε το πρωί. Καληνύχτα. Όνειρα γλυκά. Και απονείρευτα. Τι σου έλεγε η λεγάμενη. Έλα ρε μαμά. Την έχεις παρεξηγήσει. Είναι πολύ καλή κοπέλα. Επιτέλους έχω και έναν άνθρωπο να μιλήσω σε αυτό το σπίτι. Μπα. Και δεν έχεις εμένα, τη μάνα σου. Εσύ παίρνεις πάντα το μέρος του Γιώργου. Δεν με καταλαβαίνεις εμένα. Και σε καταλαβαίνει η γυναίκα Ράχνη. Τι έκανε εδώ βραδιάτικα, μου λες. Καλά, είσαι άρρωστη. Λοιπόν, δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Πάω για ύπνο. Σε πλάνεψε και σένα. Μόνη μου θα παλέψω για τη ζωή του παιδιού μου. Τι είναι αυτό τώρα. Ποιος είναι τέτοια ώρα, κλείσ' το ρμόνι. Νόμιζα το είχα κλείσει το κινητό. Είναι η Βάλια, η φίλη μου που σου έλεγα. Όλη στιγμή στο μπάνιο να της μιλήσω. Έλα, δεν σου είπα να μην με παίρνεις αυτές τις μέρες. Αφού πάμε για γάμο, τι δηλαδή, θες να μου το χαλάσεις. Τώρα αυτό περιπλέκει τα πράγματα βέβαια, αλλά... Ναι, ναι, θα το κάνω, βέβαια. Βέβαια θα το κάνω, ναι. Τα λέμε αύριο. Γεια. Αγάπη μου, όλα καλά, είσαι εντάξει? Ναι, ναι. Όχι ακριβώς δηλαδή. Η Βάλια χώρισε και... είναι λίγο χάλια. Έλα ρε μωρό μου, να ξαπλώσουμε και την παίρνεις πάλι αύριο. Έρχομαι αγάπη μου, έρχομαι.
Εδώ είσαι εσύ. Μιχάλη, ξύπνησες. Καλημέρα. Καλημέρα, μωρό μου. Τι διάβαζες με τόση προσήλωση? Τίποτα. Τα σινεμά κοίταγα. Α, παίζει τίποτα καλό, μιας και γυρίζουμε Αθήνα, πώς πηγαίναμε το βράδυ? Ξέρεις κάτι? Εγώ ξέρω πολλά. Εσύ δεν ξέρω τι έχει το μυαλό σου. Έλεγα, μήπως και δεν γυρίζαμε απόψε Αθήνα. Έτσι να κάτσουμε μερικές μέρες ακόμα εδώ. Καλά, δεν πετάς πάλι από αύριο? Α, αυτό μπορώ να το κανονίσω. Μπορώ να πάρω άδεια. Ξέρω εγώ, ρε μωρό μου, δεν έχεις πήξει με όλο αυτό το σκηνολόι. Γιατί το λες αυτό, μωρό μου, αφού είναι όλοι τους υπέροχοι. Και με τη μαμά σου τα πάμε μια χαρά πια. Όλο αγάπης μου κάνει. Εντάξει, ωραία, τότε να μείνουμε. Είναι και η οικοδομή δίπλα, εμένα με βολεύει. Άντε, πάω να της το πω να χαρεί. Ναι. Χαρά που θα κάνει, τι να σου πω. Αχ, για να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Αστυνομία στα ίχνη διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών. Πα, κοίτα να δεις τι γίνεται στον κόσμο. Σαν να σε νοιάζει τι γίνεται μέσα στο σπίτι σου και ας τον κόσμο να κουρεύεται. Και δεν σε ενδιαφέρει σε τι κόσμο θα μεγαλώσει το εγγόνι σου? Ποια θα το μεγαλώσει, αυτό με κοφτεί εμένα. Με λοιπόν, μην αρχίζεις πάλι, θα βριστούμε. Εγώ την Ειρήνη την έχω, στην καρδιά μου την έχω. Γιατί εγώ που την έχω? Μωρέ, θα μάθω εγώ τη σκαρώνει λάμια. Είπες κάτι? Όχι, λέω πως αγαπιόμαστε όλοι μέσα αυτό το σπίτι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι μας. Ο Μιχάλης, πήγες στην οικοδομή? Ναι, και λέω να πάω κι εγώ μια βόλτα. Πού? Όχι κάπου συγκεκριμένα, εδώ τριγύρω. Μπράβο, κορίτσι μου, να πας. Μόνη σου θα πας? Μα όποιον θέλει θα πάει, κοπέλα. Λογαριασμό θα σου δώσει. Όχι, μόνη μου θα πάω, ναι. Λοιπόν, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Μπούχτησα μέσα στην κουζίνα. Μπούχτησες εσύ μέσα στην κουζίνα? Έλα, Παναγία μου. Καινούριο είναι αυτό? Ναι, καινούριο. Θέλω να πάω μια βόλτα με την υφούλα μου, κακό είναι. Σε πειράζει, Ειρήνη, εσένα? Όχι, καλέ, χαρά τη. Εμένα, γιατί να με πειράζει? Όχι, βέβαια. Αλλά επειδή εγώ περπατάω πολύ και περπατάω και γρήγορα, λέω μήπως κουραστείτε. Εγώ να κουραστώ? Δεν με ξέρεις καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι η φούλα σου. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα σένα τα σύρμα. Κούπλα. Ευχαριστώ. Άρμα είναι με τη ματιά σου. Πού σου το πάνω μου? Ναι, πτήστε την, το χρειάζεται. Ελάτε, κυρία Μέρκο μου, ελάτε. Αχ, βρε, πανούλα μου. Καλά σου λέει, μας γίνει και γλώσσα. Όχι, πολύ μας κολλάς εσύ, ρε, για τζος. Τα παιδεύω. Όχι, βιαζόμαστε. Ναι, παλικάρι. Βοήθεια! Βλέπεις! Όλα πάντα πάρουν, βρε. Να. Ας την ευχή. Ξύπνα, καλέ. Ξύπνα να καμαρώσεις την υφούλα σου. Ω, Παναγία μου. Να. Αχ, παιδιά, δεν ξέρετε, έπρεπε να τη βλέπατε. Του δώσε μια κλωτιά, του έκανε και μια λαβή. Στο τέλος βγάζει και μια κραυγή. Εκεί με αποτέλειωσε. Εκεί λιποθύμησα. Τώρα υπερβάλλετε λίγο. Υπερβάλλω? Α, μου φαίνεται ότι είσαι πολύ σεμνή. Καλέ, ίδιο τσάκι τσάν ήτανε. Πού τα έμαθες εσύ αυτά, Ειρηνούλα μου? Είδες, μανούλα. Και μετά λένε ότι οι αεροσυνοδοί μόνο καφέ ξέρουν να σερβίρουν. Προφανώς θα ξέρουν και πολλά άλλα πράγματα. Αγάπη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν ξέρω για σένα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι εκτός από τη μαύρη ζώνη έχεις και άλλα κρυφά ταλέντα. Έλα τώρα, βρε μωρό μου, βλακίες. Ποια μαύρη ζώνη? Ένας κακομοίρης ήταν αυτό σήμερα, μα τον έβλεπες. Τίποτα, και ένα παιδάκι θα τον έβαζε κάτω. Ακούς τώρα τι λέει η μαμά σου? Ναι, καλά, η μάνα μου μπορεί να υπερβάλλει, αλλά το θέμα είναι ότι εσύ επιτέθηκε σαν τσαντάκια και τον έκανες να το βάλει και στα πόδια. Λίγο είναι αυτό. Αυτός μας επιτέθηκε. Κι εγώ τι να έκανα δηλαδή, να τον άφηνα να πάρει την τσάντα της μαμάς σου και να φύγει? Για να είμαι ειλικρινής, αυτό περίμενα να κάνεις, όχι να ρισκάρεις τη ζωή σου. Έλα τώρα, βρε Μιχάλη μου, ποια ζωή μου? Σου λέω, ένας κακομοίρης ήταν αυτός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ νόμιζα πως ήξερα τα πάντα για σένα, αλλά δυστυχώς φανερώνεται μια πλευρά την οποία εγώ αγνοούσα παντελώς. Ωραία.
Και σταυροβελονιά ξέρω, έπρεπε να σου το έχω πει. Έλα, ρε θηρίο, ξέρεις σταυροβελονιά, ναι. Mm. Το θέμα είναι όμως ότι μεταξύ σταυροβελονιάς και πολεμικών τεχνών υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Μιχαλή. Κοίτα. Εγώ, όταν ήμουν 16 χρονών, μου επιτέθηκε ένας άντρας. Τι, Όχι, μην φοβάσαι, δεν έγινε τίποτα. Απλά, εγώ τρόμαξα, έβαλα τις φωνές και ένας περαστικός έτρεξε να με βοηθήσει. Αυτός ο περαστικός ήταν δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Και εγώ, έτσι πως ήμουν μικρή, εντυπωσιάστηκα. Πήγα, γράφτηκα στη σχολή του για μερικά μαθήματα. Και αυτό είναι όλο. Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα. Και δεν μου είχες πει ποτέ τίποτα. Δεν έτυχε. Είσαι ικανοποιημένος τώρα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι με έβαλε σε σκέψεις, γιατί εγώ αρχιτέκτονας είμαι άνθρωπος. Δηλαδή, τώρα το να παντρευτώ μια γυναίκα η οποία ξέρει πολεμικές τέχνες είναι. Υπάρχει κίνδυνος στους οπαίδους, ενώ. Υπάρχει κίνδυνος, αλλά αν έχεις καλή διαγωγή, δεν κινδυνεύεις. Από την καλύτερη διαγωγή. Σου λέω, κινδυνεύουμε όλοι. Μια λαβή και είμαστε τελειωμένοι ούτε που θα το πάρουμε είδηση. Αφού δεν θα το πάρουμε είδηση, τι κάθεσαι και σκάς. Σωστά, τι σκάω. Ας μην ήταν ο γιος μου και θα την είχα παραδώσει εγώ στην αστυνομία τη μαύρη χείρα που κακό χρόνο να έχει. Μιχάλη μου. Ναι, πίσω μου είναι. Ναι. Δεν πειράζει, το έχω συνηθίσει τώρα. Λοιπόν, πάω στο μίνι μάρκετ και έρχομαι, Να. Εσύ είσαι, δεν σε γνώρισα. Αυτά για να μην με κάψει ο ήλιος. Ήταν εδώ εκείνη η φούλα σου. Τι μου λες, κρίμα δεν την πρόλαβα. Έκτακτη, να τη χαίρεσαι. Κάνω και τίποτα άλλο. Δεν μου λες γάλα πήρε ή το ξέχασε. Γάλα όχι. Ντοματοπελτέ πήρε. Α, να δεις και τι άλλο. Α, και εσύ ζενιοκτώνω. Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Τι κάνεις εκεί, μακριά από την κατσαρόλα μου, μακριά. Τι πάθετε, κυρία Μέλπο μου, μια σάλτσα φτιάχνω. Σάλτσα, Ναι. Σάλτσα. Δεν είπαμε όμως να μην κάνεις δουλειές εδώ μέσα. Τι έχεις βάλει? Δεν μπορώ να σας πω, αυτά είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Α, μάλιστα, του επαγγέλματος. Δηλαδή μαγειρεύουν και οι αεροσυνοδοί, Γι' αυτό τρώμε τέτοια φαγιά στα αεροπλάνα. Είναι η σπεσιαλιτέ μου και είναι και έκπληξη. Γι' αυτό άμα σας πω ότι έχω βάλει μέσα, δεν θα έχει νόημα πια. Εντάξει, θα το μάθουμε από τον ιατροδικαστή. Είμαι πολύ καλή μαγείρισα, μην ανησυχείτε. Ρωτήστε και το γιο σας. Μπράβο, Ρινούλα μου, είσαι χρυσοχέρα. Άντε τώρα, άντε να στρώσει το τραπέζι. Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα η σάλτσα. Έλα, πήγαινε, θα το βγάλω εγώ από τη φωτιά. Πήγαινε να στρώσει το τραπέζι. Όχι που θα σ' άφηνα να μας δηλητηριάσει οικογενειακό σοχιά. Κάνετε. Άρπαξε γιατί το είχες το δυνατό. Εσείς οι νέες νοικοκυρές είστε πάρα πολύ βιαστικές. Είμαι σίγουρη ότι το φαΐ το είχα στο σιγανό. Καλά, βρε Νούλα μου, δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα, θα τα φάμε σκέτα τα μακαρόνια. Φέρε λίγο τη ρίρα, Ελένη, δεν κατεβαίνω σκέτα. Έλα, μια χαρά είναι. Δεν πειράζει να φάμε και λίγο ελαφριά μια φορά. Να μιλάς για του λόγους, Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Χίλια συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν έχω ξανακάψει ποτέ φαγητό. Έλα, βρε μωρό μου, δεν έγινε τίποτα. Συμβαίνουν αυτά.
Θα είχες πολλά στο κεφαλάκι σου, Ειρηνούλα μου φαίνεται, και αφαιρέθηκες. Μη σκάς, κορίτσι μου. Χάθηκαν οι μέρες. Αύριο το δοκιμάζουμε τη σάλτσα σου. Σε φυρί το πας, δεν τη θες τη ζωή σου, μου φαίνεται. Συγγνώμη, ε. Άντε πάλι. Από το πρωί αυτή η δουλειά γίνεται. Αλήθεια, με λοιπόν. Εσύ πού ήσουν εξαφανισμένη, σε χάσαμε. Είχα πάει μια βόλτα να πάρω λίγο αέρα. Μπα, πώς και έτσι, εσύ παλιά βαριόσουν να πάρεις τα πόδια σου. Κύριε Λουκάη, 30 φιλιές, εντάξει. Μια χαρά, μόλις τώρα τελείωσα. Να σε καλά, κορίτσι μου. Η Ήρηνα πήγε και μου πήρε ζεζένη οκτώνα. Ο Χριστός. Αχ, τι ωραία. Έτσι ο Γιώργος μου θα μου φέρνει πάλι ένα τριαντάφυλλο κάθε πρωί στο κρεβάτι. Όπως έκανες παλιά. Θυμάσαι, αγάπη μου. Αμυδρά. Αλήθεια, πώς γνωριστήκατε? Στο αεροδρόμιο. Γυρνούσαμε και δυο από Ταϊλάνδη. Ήμασταν στην ίδια πτήση. Μου έπιασε την κουβέντα στο τελωνείο, περιμένοντας την ουρά, ξέρεις. Ξέρω. Ταϊλάνδη, ε! Ωραία χώρα. Υπέροχη. Εγώ είχα πάει με γκρουπ και μας πήγανε σε πάρα πολλά μέρη. Και εσύ με γκρουπ, Γιώργο? Όχι. Εγώ έχω ένα φίλο που ζει εκεί και με έχει καλέσει. Ωραία. Τι δουλειά κάνει αυτός ο φίλος σου εκεί? Έχει ανοίξει μπαρ. Τι ενδιαφέρον είναι αυτό, Ειρηνούλα μου, για την ξένη χώρα? Θα μεταναστεύσεις? Μην ανησυχείτε, κυρία Μέλπου μου. Θα σας τον πάω τόσο μακριά το γιο σας. Μόνο μέχρι τον άλλο κόσμο. Με συγχωρείτε και πάλι. Οι δουλειές. Ναι. Πάλι οι δουλειές. Μέρα νύχτα. Ξημερώματα. Είδατε? Είδατε τι περιζήτη το άντρα που έχω εγώ? Αμάν πια αυτό το κορίτσι, να μην έχει καθόλου κατανόηση. Ενοχλώ? Καθόλου. Τι έγινε, έχεις αϊπνίες? Ή μήπως ροχαλίζει ο Μιχάλης? Ο Μιχάλης κοιμάται σαν μπουλάκι. Εμένα είναι λίγο δύσκολος ο ύπνος μου. Καταλαβαίνεις τώρα, οι πτήσεις έχουν ταράξει λίγο το σύστημα. Εγώ μια χαρά το βλέπω το σύστημα. Να σου βάλω ποτό? Βάλε. Επαναπαύεται ποτέ. Η μαύρη χείρα παγιδεύει στα δίχτυα της το επόμενο θύμα πριν ακόμα αποτελειώσει αυτό που ήδη χαροπαλεύει στον ιστό της. Παναγιά μου, τι έχουμε βάλει μέσα στο σπίτι μας? Κοιμήσου, κοιμήσου εσύ, δόλια. Εσύ, Γιώργο, πάντα με το εμπόριο ασχολιώσουν. Να σου πω. Όλο για τη δουλειά μου με ρωτάς. Δεν βρίσκεις τίποτα άλλο ενδιαφέρον πάνω μου? Πώς? Απλά νομίζω ότι η δουλειά σου παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Ναι, αλλά και η ευχαρίστηση είναι εξίσου σημαντική. Δεν νομίζεις, Ειρηνά? Πώς? Νομίζω. Και δεν μου λες, Γιώργο, από ποιες χώρες εισάγετε τα παιχνίδια σας? Και δεν μου λες, Ειρηνά, μια και δείχνεις τόσο ενδιαφέρον για τη δουλειά μου, γιατί δεν έρθεις μια μέρα από το γραφείο να σε κατατοπίσω? Θα το ήθελα πολύ αυτό. Αν δεν σου είμαι βάρος, βέβαια. Μόνο ευχαρίστηση. Άλλωστε εκεί θα είμαστε οι δυο μας. Πιο άνετα. Καταλαβαίνεις? Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω τίποτα, ρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ, βρε κουκλίτσα μου? Α, δεν μας τα λες καλά.
Η μία το πιστόλι δίπλα στο κραγιόν. Την άλλη λαβές καράτε μέρα μεσημέρι. Και τώρα άλλου είδους λαβές στο Γιώργο. Άρε και να ήταν από μια μεριά η Μέλπο και να σε έβλεπε. Μαύρο φίδι που θα σε έτρωγε. Κακούργα. Τον έβαλες και αυτό στο μάτι. Αν θα σε κάνω εγώ να φας τα λυσακά σου. Πάει και κάνω κουλουράκι, βρε κοριτσάκι μου. Καφέ σκέτο, συνέχεια θα τρυπήσει το στομάχι σου. Να, για κουλουράκι είμαι εγώ τώρα. Όλο μπηχτές είναι ο Γιώργος. Έχει πάρει, έχει στρογγυλέψει. Καλά, δε το λέγει ο κακό άνθρωπο. Ωραία, αλλά να φοβάσαι εσύ και όχι τα πιασηματάκια σου. Από αλλού θα σου έρθει η κεραμίδα. Ποια κεραμίδα? Τι λες τώρα, μωρέ μαμά, σου σάλεψε πρωί-πρωί. Μωρέ, εγώ τα έχω 400. Η λεγάμενη χθες βράδυ κέρναγε ουίσκι το Γιώργο στη βεράντα. Έλα ρε μαμά. Η μη γυμνή αυτή, με κάτι να γκλιζέ διάφανα, τι διάφανα δηλαδή, αόρατα. Άνθρωπος είναι και ο Γιώργος, άντρας είναι να μην του βγουν τα μάτια έξω. Ναι, α, τι σιγάνο παπαδιά. Γεια στο στόμα σου, η ξεδιάντροπη. Να βλέπεις μονάχα πως του κουνιότανε. Α, ώστε έτσι Ήρινα. Από τη μια μου δίνει συμβουλές για τον άντρα μου και από την άλλη πάει και του την πέφτει. Στα έλεγα εγώ, αλλά εσύ την αδικείς μανούλα μου την κοπελίτσα. Μωρέ είναι αυτή μια σουπιά. Σουπιές θα μας κάνεις σήμερα Μέλπο μου? Να πάω να πάρω σπανάκι. Μωρέ να πας να πάρεις κανένα δίκανο εσύ για να υπερασπιστείς την οικογένειά σου όταν έρθει η ώρα. Αλλά εσένα το μυαλό σου μόνο στο φαΐ. Άιντε πάλι η μάνα σου με την τρέλα της. Γιατί μπαμπά? Η μαμά σε πληροφορώ τα έχει 400. Καλά θα έκανες να την άκουγες και καμιά φορά. Τι έπαθε αυτή? Ξέρω κι εγώ. Φαίνεται είναι μεταδοτική τρέλα εδώ μέσα. Τίποτα αγοράκι μου, μην νοιάζεσαι. Να σου φτιάξω πρωινό? Όχι, όχι, βιάζομαι, πρέπει να πάω γραφείο. Ένα καφεδάκι θα το πιεις? Άντε, ένα καφέ. Είναι ανάγκη τώρα να πας στο γραφείο? Ναι, βρε μαμά, δυστυχώς είναι ανάγκη, γιατί πρέπει να μπω στο ίντερνετ. Και μόνο στο γραφείο έχω σύνδεση ο ηλίθιος. Μπα, και τόσο απαραίτητο είναι πια αυτό το ίντερνετ? Πρέπει να βρω κάτι στοιχεία για μια κατασκευή στη Γερμανία. Άνοιξε καμιά εγκυκλοπαίδεια, τόσες έχουμε εδώ μέσα. Πού ζεις, βρε μαμά? Μόνο στο ίντερνετ βρίσκει κανείς τα πάντα. Τα πάντα, Δηλαδή, ό,τι θες και για όποιον θες. Τα πάντα, άμα σου λέω τα πάντα. Δηλαδή, βάζεις ένα όνομα και σου βγάζει όλες τις πληροφορίες για αυτό το πρόσωπο ή για μια εταιρεία ή για ό,τι ψάχνεις τέλος πάντων. Να σου πω. Να συνεχίσουμε το σεμινάριο το βράδυ, γιατί πρέπει να φύγω. Άντε, φυλάκια. Μωρέ, μπράβο, ίντερνετ. Και δεν σ' είχα υπόλοιψη. Τώρα, Ρινούλα μου, δε μου γλιτώνεις. Ναι, ναι, όλα καλά, ναι. Μην ανησυχείς τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να με πάρουν είδηση. Όχι, όχι, το ελέγχω απόλυτα. Έχει μου εμπιστοσύνη. Έλα, Βάλια μου, σε κλείνω τώρα. Θα σε πάρω μετά εγώ, ναι. Τι έγινε, μωρό μου, εγώ νόμιζα ότι είχες φύγει για το γραφείο. Ξέχασα τα σχέδιά μου. Σε έχει πρίξει αυτή η Βάλια, Ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι, μόλις χώρισε και βλέπεις. Έλα, έλα, φιλάκια, τα λέμε αργότερα. Έλα. Όλα καλά? Περάσανε τα σύνορα, εντάξει? Φίνα. Λοιπόν, η ώρα είναι 4, Σε 2 ώρες πάρεμε να μου πεις. Να έχεις τόσες δουλειές, να έχεις και εμένα που θέλω ίντερνετ καφέ στα γεράματα. Για την πεθερούλα μου εγώ τα πάντα. Δεν κατάλαβα για ποια γεράματα μιλάς. Εγώ δεν βλέπω καμιά γριά εδώ μέσα. Τέτοια μου λες και σ' αγαπώ. Παλιόπαιδο. Ωπω, κοίταξε εδώ δίψα που έχουν όλοι για μόρφωση, Εσύ, παλικάρι μου, πρόσεχε λίγο, μη χαλάσει τα ματάκια σου. Ορίστε. Γιώργο μου, αυτός βλέπει γυμνές. Και τι θέλεις να βλέπει, Μέλβο μου, στην ηλικία του, το πεπτικό σύστημα της μύγας? Έλα, έλα κάτσε. Δεν μου είπες. Εσύ τελικά, τι θες να βρεις στο ίντερνετ? Θέλω να μπω στα αρχεία της αστυνομίας, Γιώργο μου, να δω τη λίστα με τους καταζητούμενους. Τι? Για ποιο πράγμα? Από πού και στο Μέλπο μου? Πώς κάνεις έτσι, βρε Γιώργο μου? Μετά από αυτό που έπαθα με το τζατάκι, λέω μήπως καταζητείτε.
Ο Τσαντάκιας. Ναι, αλλά δεν θα πεις τίποτα στο Λουκά, γιατί αυτός δεν καταλαβαίνει από τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλουμε εδώ. Ξέρετε, εγώ πριν από λίγες μέρες δέχτηκα επίθεση από ένα τσαντάκι. Τι μου λέτε, τρομερό. Και εγώ πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Θέλω να μπω στα αρχεία της αστυνομίας να δω μήπως καταζητείτε. Κυρία μου, πολλές ταινίες βλέπετε. Τα αρχεία αυτά είναι απόρριτα. Απόρριτα! Να είστε καλά. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Μέλπο, πάμε να φύγουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Έλα, Μέλπο, μου πάμε. Μπράβο, ρε Λενάκη. Για στα χέρια σου. Ρε εσύ, Μιχάλη, μια που πας μέσα δεν πας μέχρι το δωμάτιο μου να μου φέρεις το καπέλο μου. Όχι, Ελένη. Αμάν, ρε Μιχάλη, μια χάρη σου ζήτησα. Ειρηνά. Τι κάνεις εκεί? Γυρίσαμε κι εμείς. Ελένη. Πήγαινε στη σκιά, θα ψηθείς. Μπα. Ας καταδεχθήκατε, τι κάνατε τόση ώρα? Καλά ρε μαμά, τόση ώρα για μια σακούλα ψώνια. Δάκι μου, δεν βρήκαμε και τίποτα της προκοπής. Πήραμε και δύο πραγματάκια και μετά πήγαμε για παγωτό με το Γεωργάκι μου που με νοιάζεται. Πάλι καλά που νοιάζεται και κάποια στην οικογένειά μας, ο Γεωργάκης σου. Σε ρώτησα κάτι, τι κάνεις εδώ? Ρέμισε, Μιχάλη μου, κάτι έψαχνα. Στο δωμάτιο της αδελφής μου? Ναι, στο δωμάτιο της αδελφής σου. Πρέπει να μπει και ένα γατάκι από τον κήπο. Γατάκι? Γατάκι, ναι. Ήταν στο δωμάτιό μου και μόλις με είδε τρόμαξε και νομίζω πως χώθηκε εδώ μέσα. Έλα να το ψάξουμε μαζί. Ψιψίμι, γατάκι. Ψιψίμι. Μάνα ρε Μιχάλη, μια χάρη σου ζει. Τι κάνετε εδώ, Ήρηνα? Τι ψάχνεις κάτω από το κρεβάτι μου? Ψάχνουμε ένα. Το καπέλο. Και δυο μαζί? Μήπως να φωνάξουμε και τους άλλους. Κοντζάμ καπέλο είναι αυτό. Συγγνώμη, για ποιο καπέλο ακριβώς μιλάμε? Το καπέλο της Ελένης. Βλέπεις κανένα γατάκι εσύ? Γατάκι? Α, δεν πάτε καλά εσείς οι δύο. Ορίστε, παιδιά, να το καπέλο μου. Και τώρα μήπως μπορείτε να βγείτε από το δωμάτιό μου, σας παρακαλώ. Για πέραστε. Για πέραστε. Ρε, μπας και έχει δίκιο η μαμά μου. Τώρα οι δυο μας. Δεν καταλαβαίνω το ήχο σου. Κι εγώ δεν καταλαβαίνω τη συμπεριφορά σου. Ωραία, θαυμάσια. Κανείς δεν καταλαβαίνει κανέναν, λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι δεν είναι, κυρία Μέλπο μου? Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μου πεις την αλήθεια. Τι γύρευε στο δωμάτιο της αδελφής μου? Άντε πάλι τα ίδια. Μιχάλη μου, νομίζω πως έχεις ένα πρόβλημα αντίληψης. Σου είπα, έψαχνα ένα γατάκι. Α, ναι, βέβαια, το γατάκι. Και δεν μου λες, μήπως αυτό το γατάκι το κυνηγούσε και ένα σκυλάκι? Πολύ διακριτικά είναι αυτά τα ζωάκια. Κανένας δεν τα βλέπει εκτός από σένα. Εδώ τώρα εγώ πρέπει να αρχίσω, ας πούμε, να γελάω ή μήπως πρέπει να αρχίσω να θυμώνω? Εδώ που τα λέμε δεν χρειάζεται να βάλεις το χεράκι σου, τα καταφέρουν μια χαρά και από μόνοι τους. Κοίτα, ικανοποιείς. Δηλαδή τι υπονοείς, Μιχάλη μου? Ότι μπήκα στο δωμάτιο της αδερφής σου για να κάνω τι ακριβώς? Να της κλέψω τα σκουλαρίκια? Ή μήπως να πάρω κανένα σόβρακο του Γιώργου? Δεν ξέρω, πολλά κολλητιλίκια βλέπω τώρα τελευταία με τον γαμπρό μου. Α, ώστε αυτό είναι. Ζηλεύεις. Εγώ να ζηλέψω? Τι να σου πω, ρε Μιχάλη. Δεν σε είχα για τέτοιον άνθρωπο. Αλλά φαίνεται η μητέρα σου έκανε τη δουλειά της. Μπούρου μπούρου η μάνα σου, όλη τη μέρα στα γύρισε τα μυαλά. Α, τι ξετσίπατε. Α, όλα και όλα, Μέλπο μου, δίκιο έχει το κορίτσι. Ή μήπως όχι. Δεν ξέρω. Μπερδεύτηκα κι εγώ γυναίκα. Τη μάνα μου, μην την πιάνεις στο στόμα σου, ακούς? Συγγνώμη, σας τρόμαξα. Δεν έχεις να πας πουθενά. Έλα εδώ να μιλήσουμε. Να μιλήσεις με τη μάνα σου. Τώρα αν πούμε από μηχανής γατάκι, λέτε να πειραχτούν οι φιλόλογοι?
Απόψε στις 11 στην... Από τον Καψί για τον Σαλπίκη. Έχει τίποτα της προκοπής? Άβα, τις ειδήσεις περιμένω. Πριν σε απορροφήσουν οι ειδήσεις, μπορείς να μιλήσεις λίγο με τη γυναίκα σου. Τι είναι πάλι? Ρε εσύ, Γιώργο, δεν μπορώ άλλο έτσι. Κάθε μέρα απομακρύνεσαι όλο και περισσότερο. Μέχρι το γραφείο πάω, ρε Ελένη. Τι θες πια δηλαδή, να μην βγαίνω και από το σπίτι? Αυτό που θέλω είναι... Μίσο. Να πάρω το κινητό σου και να το πετάξω στη θάλασσα. Ναι. Ελένη. Άστο ρε Γιώργο, ξέρω, κάτι έτυχε πάλι, ε. Κάτι πήγε στραβά στο εργοστάσιο, μια στραβή στο τιμολόγιο, ένας ανίκανος υπάλληλος. Άστο ρε Γιώργο, τα έχω ξανακούσει. Μην με περιμένεις, θα αργήσω. Αλλά και για τις πηγές του. Ο βασιλιάς της Αίας προς... Λήθεια. Με έχεις συγχωρήσει που ήμουν τόσο κακός μαζί σου σήμερα? Ξέρεις τι σκέφτομαι? Τι? Μήπως πρέπει να μαλώνουμε πιο συχνά? Γιατί? Μ' αρέσει πως τα ξαναφτιάχνω μετά. Και εμένα μ' αρέσει. Αλλά ειλικρινά δεν ξέρω τι με έπιασε. Μην το σκέφτεσαι. Τελείωσε. Εσύ είσαι ο πιο ειλικρινής άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Κι εγώ μεγαλύτερος ηλίθιος. Άντε ρε παιδί μου, ξέρεις πόση ώρα περιμένω? Τι έκανε λέει? Όχι ρε εσύ, όχι ρε εσύ. Τι θα πει δεν το διακινδυνεύεις? Εγώ δηλαδή γιατί το διακινδυνεύω? Η Ελένη ολορωτήσει είναι όλη τη μέρα. Άκου να σου πω, εγώ δεν είμαι από αυτούς που τους πιάνουνε κορόιδο. Τώρα. Εδώ σου λέω παραλίγο να με πιάσει τα πράσα ο Μιχάλης. Θα προσπαθήσω πάλι αύριο. Έλα, σε αφήνω τώρα γιατί μου τελειώνει η μπαταρία μου. Φοβάμαι μη με πάρει είδηση ο Μιχάλης. Ενοχλώ? Όχι αγάπη μου, εγώ φοβήθηκα μη σε ενοχλήσω, γι' αυτό ήρθα εδώ. Ήτανε... Ναι, ξέρω, άστο. Η Βάλια. Καλώ τα μάτια μας τα δυο. Ο Κόνορ φύσηξε αργά τον καπνό του, μελετώντας προσεκτικά τις φωτογραφίες της γυναίκας Αράχνης. Πλησιάζω στα ίχνη σου, σκέφτηκε. Άμα είναι κοκέτα η γυναίκα. Ποια από όλες είσαι πραγματικά, αναρωτήθηκε. Η ψυχρή ξανθιά Μέλανη, η γλυκιά καστανή Ήρμα, η θερμή κοκκινομάλα Τζέσικα ή μήπως η μελαχρινή Παλώμα. Με πόσα ονόματα άραγε σκορπά τον έρωτα και το θάνατο? Όχι, όχι. Το ξανθό σου πήγαινε καλύτερα. Ρε μπας. Μην τρελάθουμε κιόλας.
Θεός να την κάνει καλή κοπέλα μου. Να σένα εδώ. Γιατί, είναι πολύ ωραία μέρα. Τ' αρέσει, ε. Μπράβο, μπράβο. Έχω ξεκουραστεί πάρα πολύ λοιπόν τις τελευταίες μέρες εδώ πέρα. Δεν μου κάνει καρδιά να φύγω. Στα όπα-όπα με έχετε. Ε, μια νυφούλα έχουμε, να μην την κανακέψουμε. Μας και μας χαρίσει τη ζωή. Τίποτε. Τίποτα, λέω, τα φασολάκια τα τρως. Πάρα πολύ μου αρέσουν τα φασολάκια. Να σας βοηθήσω κιόλας. Τι πάθατε? Τίποτα, Ειρηνούλα μου. Ειρηνα ήθελα να πω. Ας το κοριτσάκι μου, η νοικοκυρά εδώ μέσα. Είμαι εγώ. Εσύ πιες τον καφεδάκο σου. Εντάξει, όπως θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με έχετε καλομάθει αυτές τις μέρες και τώρα που θα πάω στην Αθήνα δεν ξέρω τι θα κάνω. Κάτι θα βρεις να κάνεις εσύ, δεν σε φοβάμαι. Ναι. Ναι, έλα, ναι. Τι έγινε? Ναι. Ναι. Αχ, έπεσε. Ποιος έπεσε? Όχι, η μπαταρία έπεσε και... Έχω ξεχάσει το φορτιστή στην Αθήνα. Μήπως θα μπορούσα να κάνω ένα τηλέφωνο από το σταθερό σας? Βέβαια, βρε κοριτσάκι μου, τι τα έχουμε τα σταθερά. Ξέρεις, το σαλόνι είναι. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, έπεσε η μπαταρία, ναι. Καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Κάνω ό,τι μπορώ. Δεν είναι καθόλου εύκολο με αυτές τις συνθήκες. Να βρεθούμε. Πού? Θα ανέβω εγώ Αθήνα. Ναι. Ξέρω που είναι, ναι. Κοντά στην πλατεία, ε. Οκ, σε 2 ώρες. Σε 2 ώρες θα είμαι εκεί. Τώρα να σε δω, Ειρηνούλα μου. Σημασία δεν έχεις δώσει τη μάνα σου. Πολύ γάμοι γίνονται τώρα τελευταία. Λες να μην βρούμε εκκλησία? Λες να μας βρει αυτή η συμφορά? Ας την εφημερίδα. Έλα, φάει και κάτι. Πολύ ωραία είναι αυτά από το φούρνο, τα πήγες? Αχ, καλέ, τι έριξα η άγαρμπη. Βρε Μιχάλη μου, δεν το πιάνεις να μη σκύβω εγώ? Καλά, εγώ δεν έχω γιο. Ζωντόβολο έχω. Μιχάλη μου, για σένα είναι. Για μένα? Ναι. Από ποιον? Δεν γράφει τίποτα.
αυτός. Ε? Τα έχετε, τα έχετε! Πόσο καιρό τα έχετε! Τι λες, Μιχάλη μου, τι είναι αυτά? Δεν ξέρω, εσύ να μου πεις. Μιχάλη, με παρακολουθείς? Πας καλά, αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Μπορείς να μου πεις γιατί δέχτηκες να με παντρευτείς, ε? Για να με κοροϊδεύεις πίσω από την πλάτη μου. Μιχάλη, πριν γελιοποιηθείς περισσότερο, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ο Ντέμις. Έλα. Ο Ρούσος ή ο Νικολαίδης? Ο Ντέμις, ο πρώην αραβωνιαστικός της Βάλιας. Α, γι' αυτό τη χώρισε, για να τα φτιάξει μαζί σου! Μιχάλη, σύνελθε! Τέτοιος άνθρωπος είμαι! Ειλικρινά, δεν ξέρω ποια τι άνθρωπος είσαι. Έλα, μωρή αγάπη μου. Έλα, μωρό μου. Ο Ντέμις ήθελε να μιλήσουμε. Θέλει να μεσολαβήσω εγώ για να τα ξαναβρει με τη Βάλια. Αυτό είναι όλο. Χθες το μεσημέρι συναντηθήκαμε, ξαφνικά. Θα στο έλεγα, αγάπη μου. Στο έλεγα. Δεν με πιστεύεις? Καλά, εντάξει, και γιατί δεν μου το είπες? Τώρα αφού ξέρω ότι όποτε σου αναφέρω τη Βάλια εκνευρίζεσαι εσύ. Πού να ξέρω ότι θα σε πείραζε τόσο πολύ και θα ήθελες να τα ξέρεις όλα για αυτό το θέμα? Καλά, εντάξει, συγγνώμη, μόνο μου, δεν ξέρω. Αν έβλεπες όμως και το σημείωμα! Ποιο σημείωμα? Δεν τις έβγαλες εσύ τις φωτογραφίες? Ή όχι, βέβαια, δεν έχω πέσει τόσο χαμηλά. Ήταν μέσα σε ένα φάκελο, ανώνυμο. Λοιπόν, Μιχάλη, το καλό που σου θέλω, μάζεψε τη μάνα σου. Τη μάνα μου? Έλα τώρα. Την έχω πιάσει επανειλημμένος να με παρακολουθεί. Και κάνω την πάπια. Αλλά εντάξει, όχι και να χωρίσουμε εξαιτίας της. Δεν το πιστεύω. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Βέβαια έχει ξεπεράσει κάθε όριο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μην κοιτάς που δεν μιλάω. Μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να μας ενοχλήσει ξανά. Γυρίζουμε στην Αθήνα τώρα κιόλας. Περίμενε. Αγάπη μου, υπάρχει και ο πατέρας σου στη μέση. Θα τον στεναχωρήσουμε. Δεν είναι σωστό. Άσε, ας της δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Τελευταία. Άιντε στην υγειά μου. Κεφάκια! Κεφάκια, κυρία Μέλβο! Τι γιορτάζουμε? Κάθε μέρα είναι γιορτή. Έχω το γιώκα μου, έχω την υφούλα μου. Τι κάνει αυτή η ψυχή? Δεν κατέβηκε ακόμα? Δεν μπορεί τα αίματα. Ποια αίματα? Μητέρα, άκουμε προσεκτικά. Εάν ξανατολμήσεις να επέμβεις στη σχέση μου με οποιονδήποτε τρόπο, εμένα να με ξεχάσεις από γιο σου. Τι λες, αγόρι μου? Θα έχω μόνο πατέρα και σύζυγο. Μιχάλη μου, σε απατά, δεν το καταλαβαίνεις? Αυτή είναι Μεσσαλίνα. Έπινε καφέ με ένα φίλο της. Ναι, έτσι το λέμε τώρα. Αραβωνιαστικό της καλύτερης της φίλης. Αυτόν φωτογράφησες? Είσαι απαράδεκτη. Και δεν θα πω τίποτα στον μπαμπά γιατί θα συγχωρήσει. Το έχει χάσει το παιδί μου. Τον τραβάει από τη μύτη διολεμένη. Καλά, πήρα κάτι μελιτζάνες μέλι. Θα φτιάξω ένα μουσακά να τον ευχαριστηθεί το αγοράκι μου. Δεν πλέσαι, Μελπό. Ο Μιχάλης τώρα τελευταία σου κρατάει μούτρα ή είναι η ιδέα μου? Ιδέα σου είναι, Λουκά μου. Ο Μιχάλης είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Έχει το γραφείο, την οικοδομή, έχει την Ήρινα. Αλλά το χαβά σου εσύ, ε. Αλλά δεν το πιστεύω, είναι Μέλπο. Χρύσα μου, ρε Λουκά, η Χρύσα. Πόσα χρόνια, βρε, καθήκαμε. Μη μου πεις ότι αυτός ο κορίτσαρος είναι το Κατερινάκι. Κυρία Μέλπο, τι κάνετε? Κοριτσάκι μου, τόσο βρε μεγάλωσες, έγινες κούκλα. Ντρεύτηκες? Όχι. Πού να βρει άντρα, παιδί μου, τι φάγανε τα πανεπιστήμια? Τόσα χρόνια τη σπούδαζα στην Αγγλία. Λοιπόν, απόψε το βράδυ θα έρθείτε στο σπίτι να τα πούμε όλα με λεπτομέρειες. Μη χαθούμε τώρα που ξαναβρεθήκαμε. Να βρεθούν και τα παιδιά. Αλήθεια, ο Μιχάλης τι κάνει? Ο Μιχάλης, κορίτσι μου, πάρα πολύ καλά. Και θα χαρεί πολύ να σε ξαναδεί. Ωραία, Μέλπο μου, τότε θα τα πούμε το βράδυ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μέλπο, χάρηκα. Και εγώ. Τόσο. Αυτό είναι, κορίτσι. Σεμνό, μορφωμένο, όμορφο, όχι σαν την αίρος συνοδό που μας κουβάλεις ο γιος σου. Μέλπο, το καλό που σου θέλω, ξέρω ότι σκέφτεται το σατανικό σου μυαλό. Εμένα το μυαλό μου αυτό που σκέφτεται είναι ο μουσακάς που θα φτιάξω. Έλα, μωρό μου, βαρέθηκα την ταινία. Θα θέλω να δω.
Ήρθατε. Μην ενοχλήστε, εμείς πάμε μέσα. Έχει πολύ ανέβει η θερμοκρασία εδώ μέσα. Δεν ανοίγετε κανένα παράθυρο να πάρετε αέρα. Να σας βοηθήσω με τα ψώνια. Σαν πολλά δεν πήρατε. Έχουμε μουσαφίριδες. Μάντεψε, Μιχάλη μου, ποιος θα έρθει απόψε. Όχι, για να το λες εσύ, για καλό δεν θα είμαι. Ήδη η μάνα σου τη χρήσαμε την κόρη της και της κάλεσε για φαγητό. Τι, το Κατερινάκι είναι εδώ. Ναι, και μόνο να τη δεις, Μιχάλη μου, πόσο όμορφη είναι. Τι κορμί, τη μαλλιά, τη μάτια. Τα μάτια τα έχει και από πριν. Αφήστε με να μαντέψω, πρώην φλερτ. Και το Κατερινάκι, τι λες μωρό μου, μαζί μεγαλώσαμε, θα δεις, θα τη γνωρίσεις, θα τη συμπαθείς πολύ. Ναι, αλλά απόψε είχαμε πει να πάμε σινεμά. Δεν πειράζει μωρό μου, πάμε αύριο, θέλω πολύ να δω την Κατερίνα. Έλα βρε Ρινούλα μου, ντροπή τώρα. Λείπει και η Ελένη με τον Γιώργο. Εξάλλου, η Κατερίνα θα έρθει να δει τον Μιχάλη, δεν θα έρθει να δει εμένα. Άμα έρθει για τον Μιχάλη, ας κάτσω κι εγώ για συνοδεία. Κύρα Μέλπο, τα ζαλίσαμε τα παιδιά, πάμε στην κουζίνα. Έλα βρε Ειρήνα, έλα, μια χαρά είσαι. Έλα, βραδιάσαμε, κούκλα είσαι. Δεν ξέρω. Πώς σου φαίνεται σαν εμένα δεν μου φαίνεται πολύ καλό, λίγο στενό δεν είναι. Να βάλω το προηγούμενο καλύτερα. Ειρηνάκη, τι έγινε. Αισθανόμαστε ανασφάλεια, ζηλεύουμε που θα έρθει η Κατερίνα. Δεν ζηλεύω καμιά. Απλά ξέρω πολύ καλά γιατί την κάλεσε εδώ πέρα η μητέρα σου. Για να με αποπλανήσει μπροστά στα μάτια σου. Είδες τελικά που εσύ πλάθεις ιστορίες και όχι μάνα μου. Καλά, καλά. Έλα, ήρθα, νάτε, πάμε. Πήγαινε εσύ και θα έρθω κι εγώ. Να αλλάξω μια στιγμή. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας, όσα μου. Στην υγειά σας, Άκη μου. Ωστε αρχιτέκτονας, ε. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Ο Μιχάλης έφτιαχνε πάντα τα καλύτερα κάστρα στην παραλία. Και εσύ ερχόσουνα και μου τα χαλάγες. Εσύ, Κατερινάκη μου, τι σπούδασες έξω. Έκανα ψυχολογία. Και με ειδικότητα στην εγκληματολογία. Όχι, τώρα που τα άκουσα αυτό, Μέλπο, δεν την γλιτώνεις. Τσιμπούρι θα σου γίνει. Εγκληματολογία, δηλαδή πιάνεις εγκληματίες. Δεν τους πιάνω εγώ προσωπικά. Εγώ μελετάω το ψυχολογικό τους προφίλ και όλοι από μένα περνάνε. Πολύ αργή, Ειρήνα. Ρε Μιχάλη μου, δεν πας να τη φωνάξεις. Ας περάσουμε στο τραπέζι εμείς. Έλα, χρυσά μου, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ. Να τη δείτε πώς μπογιατίζεται σαν θεατρίνα. Μέλπο. Έλα τώρα. Ειρήνα. Έλα, πού είσαι. Πού πήγες. Πάλι βάλια! Ή καλά και δεν της έλεγες ότι δεν μπορείς. Σε έχει ανάγκη. Άσε μας, ρε Ειρήνα. Άσε μας, δηλαδή έλεος πια. Σου σφυράει και τρέχεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω να ακούσω τίποτα. Όχι, είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Η Ειρήνα ζητάει συγγνώμη. Έπρεπε να τρέξει μια φίλη της που είχε κάποιο πρόβλημα. Ας πάμε. Και έφυγε έτσι, χωρίς να χαιρετήσει. Για χαιρετούρες ήτανε. Εδώ έτρεξε, σου λέει. Κάτι σοβαρό θα έγινε. Κυρία Μέλπο, θαύμα μου σακάς. Ριτσάκι μου εσύ, γλυκό. Στο τσακ τη γλίτωσα, σου λέω. Στο τσακ. Άκουσα τη φωνή της και κατάλαβα ότι ήταν αυτή. Δεν το πιστεύω αυτό. Η Κατερίνα η Αποστόλου στο σπίτι του. Δεν λες πάλι καλά που δεν σε είδα. Τι να σου πω ρε Παύλο, όλα στραβά πάνε σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, δεν έχω καταφέρει τίποτα ως τώρα, τίποτα. Είναι και αυτή η μάνα του. Εσύ, μέχρι και φωτογραφίες μας έβγαλε. Ότι θα μας τύχει ένα και πεθερά λαγωνικό, αυτό πια πού να το φανταστούμε. Μόνο αυτό, πολλά δεν είχαμε φανταστεί Παύλο, πάρα πολλά. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Για να τελειώσει αυτή η ιστορία, να ησυχάσω. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη δουλειά από όλες. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, καταλαβαίνω πολύ καλά πόσο έχεις κουραστεί. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δράσουμε. Και μάλιστα το συντομότερο. Δεν μπορώ άλλο, έχω σκάσει.
Έλα μωρέ, τίποτα δεν έφεγες. Αυτό εδώ είναι αφρός. Τι επιμένεις, αφού σου λέει η γυναίκα έσκασε. Ναι, με λοιπόν μου, άλλωστε είναι και αργά. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Από τώρα θα φύγετε. Να τα βλέπεις τα παιδιά τι ωραία που περνάνε. Μην τους το χαλάσουμε. Όχι, με λοιπόν μου, είναι αργά. Κατερινάκη, πάμε σιγά σιγά. Τι θα φύγετε, από τώρα. Είδες, καλά σου λέει ο Μιχάλης. Άμα θες, πήγαινε εσύ. Μπορεί τα παιδιά να θέλουν να πιούν κανένα ποτό, να συνεχίσουν. Κατερινάκη, δεν πάτε για κανένα ποτάκι στην παραλία. Ξέρω εγώ, αν θέλει και ο Μιχάλης. Και φυσικά θέλει ο Μιχάλης. Μπαμπά, θα γυρίσει την κυρία Χρύσα στο σπίτι. Έτσι όπως τα κατάφερε η μάνα. Καλά, Χρύσα, πάμε. Αχ, Παναγία μου, κάνε το θαύμα σου. Πάλι έβαλε το χεράκι της η Μέλπο. Και καλά να το βάλει για να φτιάξει το μουσακά. Αλλά όχι να χαλάσει και τη σχέση του γιού της. Κρίμα δεν είναι. Να πεις, και αυτή η σουρτούκα η Ειρήνα που γυρνάει βραδιάτικα. Ήρθες, φουλάκι μου. Σας σήκωσα από το κρεβάτι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Τι έγινε με τη φίλη σου, την πρόλαβες? Ναι. Οι άλλοι φύγανε. Τώρα. Ωραία. Να ανέβω κι εγώ τότε. Φοβάμαι και μην ξυπνήσω το Μιχάλη τώρα. Και να θες, δεν μπορείς. Τι εννοείται? Έχουν βγει έξω με το Κατερινάκι. Πάνε βόλτα τα δυο της στην παραλία. Είναι και ωραία βραδιά. Ωραία. Πολύ ωραία. Καληνύχτα από μένα. Καληνύχτα, πουλάκι μου. Βγαίνει η Κατερίνα τσάρκα στην Αθήνα. Βάθη μακριά Νικολωνό. Μου δίνεις λίγο τη ζάχαρη, σε παρακαλώ. Ή μήπως είσαι πολύ κουρασμένος από χτες? Εγώ γιατί να είμαι κουρασμένος? Δεν σκάβαμε με την Κατερίνα. Μάτια μου μεγάλα, μέλι με το γάλα, γέμισαν οι δρόμοι ουρανό. Δεν σκάβατε βέβαια. Δεν πήγατε εκεί για να σκάψετε. Για να θυμηθείτε τα παλιά πήγατε. Εσύ μήπως είσαι κουρασμένη από τη Βάλια? Ή μήπως από τον Ντέμι? Τους μπερδεύω. Μάλλον σε χρειάζονται πολύ και οι δύο τώρα τελευταία, Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μπράβο, κυρία Μέλπο. Έχετε πάρα πολύ ωραία φωνή. Μόνο που το ρεπερτόριό σας είναι λίγο μονότονο, Λοιπόν, άντε, σηκωθείτε. Τι είναι αυτά? Βαρέθηκα να σας ακούω να μαλώνετε. Πάρε τη Ρινούλα και πάτε για πικνίκ. Μας ρώτησες πρώτα? Τι να σας ρωτήσω. Το ζευγάρι δεν πρέπει να είναι μαλωμένο. Λοιπόν, σηκωθείτε. Μα... Έλα, έλα. Έχω κάνει κόπο μεγάλο. Ορίστε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Άντε, πάμε. Στο καλό. Στο λαιμό να σου κάτσουνε λάμια. Αυτό μας έλειπε. Να πιστεύατε στις καλές προθέσεις της Μέλπος. Καλό ελεύθερο το πεδίο ήθελε. Οργανωμένο σχέδιο η κυρία. Όλους τους ξαπόστειλε. Ο Γιώργος λείπει στη δουλειά, όσο για τους υπόλοιπους. Τους έστειλε για ψάρεμα. Φεύγουμε κι εμείς. Άντε και καλή ψαριά. Ετοίμασες στα δολώματα, μαμά? Βεβαίως. Και πολύ προσεκτικά, μάλιστα. Άντε, καλή ψαριά, είπαμε. Κατάσχεται. Ένα πολύ κι άλλο μας κρύβεις.
Καλοπεράσατε. Μαμά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Στο χρωστάμε. Δεν μου χρωστάτε τίποτα. Τι κάνετε εδώ πέρα, Πασιέντζα, σας βγαίνει? Δεν ξέρω, βρε Ειρηνά μου. Αυτές οι ντάμες πολύ με προβληματίζουν. Είναι σαν μια γυναίκα με πολλά πρόσωπα. Και πότε σου βγαίνει ντάμα σπαθί, πότε ντάμα κούπα, πότε ντάμα μπαστούνι, πότε ντάμα καρό. Εσύ τι λες, Μιχάλη μου, πως σου αρέσει ξανθή ή μελαχρινή? Μέχρι το γάμο προλαβαίνει να τα βάψει. Συγχαρητήρια. Τα καταφέρατε τελικά. Όχι, θα σ' άφηνα να μας μακελέψεις. Μιχάλη, πάω να καλέσω την αστυνομία. Ή μήπως την Ιντερπόλ. Κάτσε, μαμά, περίμενε. Ας δούμε πρώτα τι έχει να μας πει. Τι να μας πει, παιδάκι μου, εδώ έχει κρυμμένο ολόκληρο περίστροφο. Περίστροφο? Τι, το έχεις χρησιμοποιήσει κιόλας? Τι κάνεις, σκοτώνεις, κλέβεις, σε κυνηγάνε? Ποια είσαι, Ειρήνα? Αν σε λένε πραγματικά έτσι. Έτσι με λένε. Αυτό δεν το γλιτώσαμε τελικά. Κυρία Μέλπο, το όπλο μου τι το κάνατε? Σιγά που θα σου πω κιόλας. Όχι, να μου πείτε γιατί το χρειάζομαι. Βρίσκεστε σε κίνδυνο, μιλάω σοβαρά. Εσένα περιμέναμε να μας το πεις, δεν το είχαμε υποψιαστεί. Περίμενε. Από ποιον κινδυνεύουμε? Έχεις και συνεργάτες? Θα σας εξηγήσω. Όχι εδώ όμως, πάμε πάνω. Μιχάλη μου, έπρεπε να τη δέσουμε. Δεν της έχω καμία εμπιστοσύνη. Περίμενε, μαμά. Λοιπόν, Ειρήνα. Λοιπόν, είμαι στην αστυνομία. Είμαι στη δίωξη εγκλήματος και αναλαμβάνω ειδικές αποστολές. Bond. James Bond. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Και εγώ είμαι η Αγκάθα Κρίστη. Να σε καλά, Βρεζινούλα μου, με έκανες και γέλασα. Δεν είναι αστείο αυτό που σας λέω, μιλάω πολύ σοβαρά. Είμαι στο σώμα εδώ και 10 χρόνια. Και αν θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε και την Κατερίνα, τη φίλη σας, γιατί έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Με την Κατερίνα? Μπορώ να σας δείξω και το σήμα μου βέβαια. Αλλά έχω κάτι καλύτερο να σας δείξω. Το πραγματικό το όνομα είναι Λάμπης Μπέκας, γνωστός και ως Λινάτσας ή Βαρόνος. Ξεκίνησε σαν απλό βαποράκι και μέσα σε 15 χρόνια είχε εξελιχθεί σε εγκέφαλο διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών. Ο Γεωργάκης μας. Ο Γεωργάκης σας. Με την τελευταία του κάλυψη, παραλίγο να μας ξεφύγει. Παιδικά παιχνίδια. Επικίνδυνο βέβαια περιεχόμενο. Παπα. Ο γαμπρός μου έμπορο ναρκωτικών, Χριστός και Απόστολος. Η νύφη μου μυστική φράκτορας της αστυνομίας, αγδέ μου, σε ευχαριστώ. Ρινούλα μου, να πας και να το πιάσεις αμέσως με την ευχή μου, κοριτσάκι μου. Μιχάλη μου, είδες που... Μιχάλη! Τι έγινε, γιατί έφυγες? Έχω να σου πω πάρα πολλά. Τι είσαι να μου πεις? Ότι με χρησιμοποίησες? Ότι με κορόιδεψε για να κάνεις τη δουλειά σου? Για να πάρεις άλλο ένα παράσημο? Μιχάλη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορείς να μου αφήσεις να σου εξηγήσω? Ναι, ξέρω, στην πορεία με ερωτεύτηκες πραγματικά. Πολύ πρωτότυπο. Συμβαίνει σε όλα τα σύριαλ που σέβονται τον εαυτό τους. Θα με ακούσεις τώρα? Όταν σε γνώρισα και σε αγάπησα, δεν ήξερα ποιος είναι ο Γιώργος. Αυτό το έμαθα όταν ήρθα εδώ, το πρώτο βράδυ που ήρθαμε σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή δεν με κοροϊδεύες από την αρχή? Αυτό συνέβη λίγο αργότερα. Ωραία, προσπάθησε τουλάχιστον να καταλάβεις ότι μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αρνήθηκα την αποστολή, αλλά δεν μου άφησαν περιθώριο. Ήμουνα πάρα πολύ κοντά. Ναι,
Τότε σου ζητάω συγγνώμη που θα χαλάσω την αποστολή σου, αλλά πρέπει να τα μαζέψεις και να φύγεις. Τι? Στεναχωριέσαι, ε? Μιχάλη. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρεις μια χαρά εσύ. Μιχάλη, δεν φαίνεται να έχεις και πολλούς ενδιασμούς. Μπορείς να την πέσεις στον πατέρα μου και να ξαναμπείς στο σπίτι. Πώς σου φαίνεται αυτό? Μου φαίνεται ότι δεν ξέρεις απλά τι άνθρωπος είμαι. Αυτό ακριβώς λέω. Δεν ξέρω τι άνθρωπος είσαι, δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Λοιπόν, να φύγεις. Δεν έχει να πάει πουθενά. Το κορίτσι έχει ιερό σκοπό και εμείς πρέπει να τη βοηθήσουμε. Όχι, κύριε Μέλπο, αφήστε καλύτερα. Δεν θα φύγεις από εδώ. Τότε θα φύγω εγώ. Μιχαλή. Ναι. Σε παρακαλώ μόνο μια χάρη. Μην πεις σε κανέναν τίποτα για όλα αυτά. Καταλαβαίνεις, έτσι? Καταλαβαίνω. Δεν στεναχωριέσαι, κοριτσάκι μου. Έλα, μην κλαις, σε παρακαλώ. Θα ξανάρθει. Ρε, σ' αγαπάει σαν τρελός. Απλώς του ήρθε κόλπος. Βλέπεις, δεν καταλαβαίνει και πολύ από αυτά. Καημένο το κορίτσι. Μαύρη χείρα την έλεγε η Μέλπο. Λάρα Κρόφτ μας προέκυψε. Τι να πεις. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Κι αυτός ο Μιχάλης. Τι πεισματάρης άνθρωπος. Δεν θέλει να ακούσει κουβέντα. Αχ, την καημένη την κοπέλα. Πώς θα δουλέψει τώρα. Γιατί μην ξεχνάτε. Έχει και έναν εγκληματία να πιάσει. Σώπα. Σώπα μου, μην κάνεις έτσι. Στο καλό. Ειρηνά. Μπορείς να συνέλθεις. Θα την άξεις όλα στον αέρα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι περνάς, αλλά στο κάτω-κάτω είσαι ή δεν είσαι επαγγελματίας. Εμείς κρεμόμαστε όλοι από σένα και σε κάθεσαι άπρακτη. Τι περιμένεις? Όχι, πες μου, σε παρακαλώ, τι περιμένεις? Ο υπουργός πιέζει από πάνω. Δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει? Όχι. Θέλω να παραιτηθώ από το σώμα. Ας, δεν το πιστεύω αυτό. Σου είπα και πριν. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πονάς. Αν θα αφήσεις τον Μπέκα να σκοτώνει με τα ναρκωτικά του αθώα παιδιά. Το έχεις δίκιο. Και λοιπόν. Και λοιπόν. Και λοιπόν, εντάξει, μην ανησυχείς καθόλου. Αύριο κιόλας ο Μπέκας θα δεχτεί μια αναπάντεχη επίσκεψη. Έλα, πάρε άλλο ένα. Κι άλλο, Γιώργο. Με κακομαθαίνεις. Χαρά μου. Για πες μου τώρα την αλήθεια. Την αλήθεια? Ο Μιχάλης έφυγε όντως στην Αθήνα για δουλειές ή μήπως τα τσουγκρίσατε οι δυο σας? Όλα θες να τα μαθαίνεις εσύ, ε? Είσαι πολύ άτακτο παιδί. Γιατί σε ενδιαφέρει τόσο πολύ? Γιατί μου αρέσει να σε βλέπω να χαμογελάς. Και δεν μου λες, Γιώργο. Ξέρεις τι έπαθα τώρα? Τι? Δίψασα. Να σου βάλω λίγο νεράκι. Ξέρεις τι θέλω, Γιώργο μου? Τι? Ένα χυμό. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Είναι πρόβλημα. Το μόνο μου πρόβλημα είσαι εσύ. Αλλά πού θα μου πάει? Θα το λύσω. Thank you.
ξέχασε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με την Ήρνα τελειώσαμε. Μα αγόρι μου. Όποιος και αν ήταν ο σκοπός της και τον πλανήτη να ήθελε να σώσει, εμένα με κοροϊδεύσε και αυτό δεν αλλάζει. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Βρε, παιδάκι μου. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι με αυτό που έχει γίνει, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Έχουν πεθάνει οι γονείς της. Ο άντρας της πέθανε από φυσικά αίτια. Είναι αλήθεια ότι μιλάει γαλλικά. Καλά τώρα, στις ξένες γλώσσες θα κολλήσουμε. Αφού σ' αγαπάει, σου λέω. Και σταμάτα να κοινάς γύρω-γύρω σαν τη μύγα, με ζάλισες. Ειρήνα. Η Κουλίνα. Ποιο αυτό? Σ' αρέσει? Δικό σου το χαρίζω. Ευχαριστώ. Ώρα να φεύγω. Από τώρα? Για να πιεις το χυμό σου. Ναι, ρε Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ, αλλά έχω μια δουλειά. Την είχα ξεχάσει. Άλλη φορά. Εντάξει. Γεια. Στο καλό. Ήρθες, κοριτσάκι μου. Τι έγινε? Θέλω να τα πεις όλα. Τι να σας πω, κυρία Μέλπο μου. Πάλι αυτός ο πληθυντικός. Στη μάνα σου, έτσι θα μίλαγες? Αχ, βρε Μέλπο, ευτυχώς που έχω και σένα. Τζίφος η υπόθεση. Δεν βρήκα τίποτα. Μη στεναχωριέσαι, κοριτσάκι μου. Θα τα καταφέρεις εσύ, είσαι γάτα. Μόνο που χρειάζεσαι ενέργεια. Να σου βάλει να φας? Όχι, όχι, δεν θέλω να βάλεις να φάω τίποτα. Έχω ένα ανακάτεμα από το πρωί. Απ' την αφαγία είναι. Έχω φτιάξει κάτι σου τζουκάκια μούρλια. Πήγα λίγα και στο... Εντάξει, μπορείς να το λες το όνομά του. Να σου σερβίρω. Τι κάνει? Σε ρώτησε καθόλου για μένα? Πώς, ναι, βέβαια. Ρώτησε. Άστο, Μέλπο μου, άστο, δεν πειράζει, μην κουράζεσαι. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν τον απασχολεί πια το θέμα. Άλλο ένα. Σου φτιάξω ένα καφεδάκι καλύτερα. Άμα ήθελα καφέ, πήγαινα σε καφενείο. Τι λέει. Μιχάλη. Θα το πιες μόνη σου ή να σου κάνω παρέα? Γιώργο, νόμιζα ότι θα αργούσεις απόψε. Μου λείψει η γυναικούλα μου. Και εκείνης της έλειψες. Κοίτα, ξέρω ότι σε έχω παραμελήσει τελευταία, αλλά κάνε ένα κουράγιο, θα φτιάξω τα πράγματα. Αχ, Γιώργο, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Είναι τρομερό. Εάν δεν είχα πει τόσο πολύ, δεν θα έπαιρνα ποτέ το μικρόφωνο, πίστεψέ με. Όχι, δεν μιλάω για το μικρόφωνο. Λέω ότι μου αρέσει που με κάνεις και γελάω. Μου έχει λείψει αυτό. Ωραία. Οπότε θέλεις έξτρα δόση, μην το αφήσεις την τύχη. Το τηλέφωνο μου το έχεις. Ναι, αλλά δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω πολύ σύντομα. Καλά. Να πληρώσουμε. Όχι, να φύγουμε. Εννοώ ότι θα σε ρωτήσω τώρα. Αύριο το βράδυ τι κάνεις? Θες να φάω μαζί? Έλα, Κατερίνα, πού είσαι? Ωραία.
Έχει ένα βενζινάδικο στα αριστερά σου. Ναι, μπαίνεις μέσα. Στα 100 μέτρα δεξιά ένα ανθοπολείο. Ναι. Έγινε, σε περίμενα, φιλιά. Έλεγε. Έγινε, διακτηνίστηκε. Τι θες εσύ εδώ? Μιχάλη, πρέπει να σου μιλήσω. Καλά, τρελάθηκες. Και τώρα μου το λες τελευταία στιγμή. Αφού είχαμε πει για αύριο. Καλά. Τέλος πάντων. Να έχει τα λεφτά. Δίνομαι και έρχομαι. Λοιπόν, σ' ακούω. Θα κοιταζόμαστε πολύ ώρα. Κάτι ήθελες να μου πεις? Ναι, απλά δεν είναι και τόσο... Τι είναι, τι έπαθες? Τίποτα, καλέ. Λίγο νερό μπορείς να μου φέρεις? Ναι. Ή λίγο χυμό καλύτερα, αν έχεις. Έλα, κάτσε, μη στέκεσαι. Τέτοια ώρα ο Λουκάς. Ναι. Πού είσαι? Πρέπει να σου πω. Μέλπο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου μιλήσω. Είμαι στο Μιχάλη. Καλά, όχι, εντάξει. Έτσι σε πήρα. Κουβέντα να γίνεται. Με την ευχή μου. Ευχαριστώ. Καλύτερα? Ναι, καλύτερα. Τι ήταν αυτό πριν? Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω. Περιμένεις κανέναν? Ε? Περιμένεις. Άντε, δεν πήγαινε να ανοίξεις, τι κάθεσαι? Φυσικά και θα ανοίξω. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται συστάσεις. Ήρνα, η συνάδελφό σου, μόνο που αυτή τη φορά δεν προλάβες να το σκάσεις. Ναι, αυτή τη φορά με φνηδίασες. Καληνύχτα, Κατερίνα. Καληνύχτα. Κάτι ήθελες να μου πεις? Τίποτα. Ξέχνα το. Καλή διασκέδαση. Μήπως έπρεπε να έχω φύγει εγώ? Εσύ γιατί να φύγεις? Εσύ δεν ήρθες απρόσκλητη. Έλα, κάτσε. Τι θα πιείς? Πάλι στα χαμένα θα γυρνάω, με κακά παιδιά θα ξενυχτάω. Συνήθειες θα αρχίσω να σε λύσω. Ειρηνά, η Μέλπο είμαι. Παρακολούθησα τον ακατονόμαστο και είμαι τώρα σε μια αποθήκη στα γλυκά νερά.
απέναντι από την ψυσταριά ο Φαγάνας. Δεν χρειάζεται να ενοχληθείτε εσείς. Θα πω εγώ μέσα να δω τι γίνεται. Σέδι μου, βαρώνε. Λευτέρη, έτσι αίδιες. Δεν ξημερώσουμε εδώ πέρα. Για να δούμε τι μας έφερε ο Βασίλης. Ανησυχείς. Τίποτα σκυλιά θα είναι. Να περάσουμε στο παρασύνθημα, να δω το ρευστό. Ειρηνά, η Μέλπο είμαι. Παρακολούθησα τον ακατονόμαστο και είμαι τώρα σε μια αποθήκη στα γλυκά νερά. Χαρά μου να κάνω business μαζί σου. Παρομοίως, βαρώνε. Άντε, και σε καλή μεριά. Για χαρά τα λέμε. Δευτέρα, εσύ είσαι. Πέταξε το γιατί στην άναψε, σκουλίκι. Μέλπο. Τι κάνεις εδώ εσύ? Εγώ τι κάνω εδώ? Ή εσύ τι κάνεις εδώ, βρε? Αλήθι! Ε, αλήθι! Σιγάρα, Μέλπο, πονάει! Κάτσε πολύ καλά κάνει! Κάθαρμα! Κουλάθαρμα, τι κάτσε με την παιδιά μας! Άρηκα και συνέδωσα με καθήκη! Βγάλ' το σκασμό, μωρή! Μωρή την πεθερά σου! Λίγα τα ψωμιά σου, Μέλπο! Θα σκοτώσει την πεθερά σου! Πολλοί το ονειρεύτηκαν, λίγοι το έκαναν. Να σου πω και κάτι άλλο. Ποτέ μου δεν σε χώνεψα. Μουρλέγκο! Φαντασιόπληκτη! Φαντασιόπληκτη! Ναι, πες μου τώρα ότι όλα αυτά είναι στη φαντασία μου! Θα σαν πει στη φυλακή, κάθαρμα! Νομίζω ότι ξεχνάς ποιος κρατάει το πιστόλι, Μέλπο! Δεν μπορείτε να πείτε όμως, έχω καλό timing! Την άναψα, σκουλίκι! Έπεσες ξερός από το φόβο σου, κατουριάρι! Κοινωνία! Κοινωνία, κοινωνία!
πω, είσαι καλά? Καλά είμαι, γι' αυτό δεν παίρνω αρκό. Ειρήνα, λίγο νερό, γρήγορα! Όχι, καλά είμαι. Καλά είναι, από τη συγκίνηση θα το έπαθε. Δεν είναι από τη συγκίνηση, Μέλπο μου. Κατερίνα. Μην πεις τίποτα, δεν χρειάζεται. Εγώ φταίω, δεν έπρεπε να σε πλησιάσω. Δεν έχω ξεπεράσει ακόμα την ίδια. Καλά ρε Μιχάλη, και αυτό δεν μπορούσε να το πεις πιο πριν. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Έχω, αλλά πού να το βρω? Γιατί δεν πας να τη βρεις? Έχει γούστο. Τουλάχιστον τώρα δεν θα είναι απρόσκλητη. Λοιπόν, κακομοίρη μου. Καλά δεν τρέπεσαι, πατέρας, πράγμα να τις λιμπουρδίζεις. Πατέρας. Πού είναι το παιδί μου, πού είναι η γυναίκα μου? Εδώ είμαι. Αγάπη. Γιατί δεν μου το είπες? Προσπάθησα, αλλά... Αλλά τι, η Κατερίνα, πριν μου το πει η Μέλπο, εγώ αυτό της έλεγα. Μόνο εσένα θέλω, μ' ακούς? Μόνο εσένα. Όχι μόνο εμένα, και το παιδί μας. Αυτό εννοείται. Μόνο πρόσεχε, μην μου το κάνεις μυστικό πράκτορα. Μην τα λες εμένα αυτά, στη μαμά σου που κάνει και ένα σχέδιο. Αχ, έρωτα. Από μαύρη χείρα, νυφούλα στα άσπρα θα την δύσει την Ειρήνα. Μέλπο, να σου ζήσουν. Τα κατάφερες, ρε Βασιλική μου, και ήρθες και έλεγα πώς θα έρθει αυτή η γυναίκα τόσο ταξίδι από την Μυτιλίνη. Για να χάσω το γάμο του Μικαλάκη, μας τρελάθηκες, ξαδερφή. Ο Μίλτος, η Θάλια. Αχ, θα αρχόντουσαν, αλλά η Θάλια είχε μια ημικρανή άλλο πράγμα το πουλάκι μου. Α, την καψερή και ο Μίλτος. Δεν το πιάσει τώρα το γιώκα μου, πού να την αφήσει μόνη. Τα κατάφερες, πάντως κι ήρθες εσύ. Τελευταία στιγμή πρόλαβα, ξαδέρφη, γιατί είχα να σου μαγειρέψω, να ποτίσω, να φτιάξω το σπίτι. Και καταλαβαίνεις. Ναι, πάντα ίδια, Βασιλική μου, χαλή να σε πατήσουν. Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά, είναι. Χίλιες επτά, είναι. Εκατομμύρια είναι. Παντού είναι. Κι όπου μετράς νύφες, μέτρα και πεθερές. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι. Καμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι φτά είναι, ναι, αυτές είναι. Κι όπου μετράς τις νύφες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά πανάθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές επτά, πατήσια και μοσχά το κάνουνε επτά. Νικόκυριανο κάτω, πεθερές επτά. Στου μπέκα την οθόνη όλα τα λεφτά.